Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Όπως κάθε μέρα, πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Αγάπη. Έλα, αριστερή. Γιατί? Καταπονημένη. Όχι, ρε. Έσκαβες. Όχι, χθες πέρασα ένα 12ωρο στον υπολογιστή, αλλά όλα καλά. Μην τα λες έτσι απότομα. Στεριό, ξέρεις τι έγινε. Μην τα λες απότομα, αγάπη. Ξέρεις τι έγινε. Και από το πρωί τι έχει γίνει. Όλα καλά, Στεριό, αντέχουμε. Εδώ είμαστε. Έτσι που σε βλέπω, νόμιζα. Έσπαζε καπνά. Στο βαβακόπι του Σερών. Ο Χρήστος μου είπε ότι είμαι ανανεωμένη σήμερα. Αποφασίστε λίγο σε τι κατάσταση είμαι. Πείτε μου και εμένα. Λοιπόν, πάω 24. Πες τα ρε Στεριό, έλα. Είχαμε χθες το φιλικό του Δικεφάλου. Το είχαμε. Έχουμε σήμερα εξελίξεις θετικές επιτέλους, ένα μεταγραφικό σύριαλ. Καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άντερσον Εσίτη είναι στο δρόμο για το Χόρστ, έτσι είναι, αγάπη? Ναι, έτσι προκύπτει. Ότι έχει αναχωρήσει για το, για το Χόρστ. Και το, και το απόγευμα, μεσημεροαπόγευμα, θα είναι στη βάση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Από πού έφυγε, αγάπη, πού ξεκίνησε? Ποιος? Ο ICT. Ο ICT. Μα από το Βέλγιο. Ναι. Θα πάει ο δικός, ξέρω εγώ αριστερά πώς θα πάει. Ο δικός θα πάει. Αεροπορικός θα πάει. Σιγά μωρέ, τι είναι. Από τις Βρυξέλλες έφυγε. Ναι, εντάξει. Όπως πήγαν χθες και τα παιδιά μας. Για το φιλικό με την Άντερλεχτ. Μια μισή ώρα δρόμος. Άρα, μέχρι τις 2 φαντάζομαι θα είναι στη βάση του ΠΑΟΚ ο ΕΣΥΤΗ. Εξέλιξη που ουσιαστικά σφραγίζει, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, την μετακίνηση του Νιγηριανού κεντρικού χαφ στο Δικέφαλο. Εντάξει, θα μας τα πει αργότερα και ο Σταύρος λεπτομέρειες. Έχουμε πολλά, γιατί είναι και αυτό. Είναι και τα συμπεράσματα το χθεσινό φιλικό, που η αλήθεια είναι ότι βγήκαν και πάλι αρκετά. Είναι και τα διαρκείας που νομίζω σήμερα θα έχουμε το οριστικό sold out. Έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια σε 1, 2 και 3. Ναι, κάτω από 200. Δηλαδή το νούμερο δεν είναι τίποτα πραγματικά. Μέχρι το απόγευμα θα έχουν φύγει και αυτά. Είναι τα πιο ακριβά που έχουν απομείνει. Λογικό, τα λέγαμε και χθες. Εντάξει, πολύ στο ξεκίνημα. Σαββατοκύριακο μέσα έλεγαν ότι okay, λέμε ότι θα φύγουν γρήγορα, αλλά δεν περίμεναν όντως την πρώτη μέρα να έχουν μείνει μόνο 200. Και ήταν λίγο μια μικρή έκπληξη το χθεσινό. Εντάξει, εμείς το περιμέναμε γιατί ξέραμε ακριβώς τα νούμερα και από τον ΠΑΟΚ έβγαινε ότι πραγματικά το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο, δηλαδή και από ερωτήσεις του κόσμου και από την κίνηση στο σύστημα και από όλα. Ναι. Ναι, Στεριό. Αυτό που μου δείχνεις το είδα, ναι. Ναι, ναι. Τι ζούμε. Τέλος πάντων, γενικότερα επιβεβαιώθηκαν όσα λέγαμε. Έγινε ένας χαμός χθες. Το καλό είναι ότι δεν είδα πολλά μηνύματα για κολλήματα, για δυσκολίες. Δεν ξέρω αν όντως δεν υπήρχαν. Αλλά σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις, αρκετός κόσμος σύντομα εξυπηρετήθηκε. Κύλησε καλά η διαδικασία. Περιμένουμε πλέον την ανακοίνωση για το sold out. Θα έχει Τούμπα φέτος 22.000 μόνιμους θεατές. Ναι. Ή τουλάχιστον 22.000 φίλους του ΠΑΟΚ που θα έχουν δικαίωμα να είναι σε κάθε παιχνίδι στην Τούμπα, απαλλαγμένοι από το άγχος να βρουν εισιτήριο στα μεγάλα παιχνίδια. Έλεγα και χθες ότι ήδη έχει ξεκινήσει το ψάξιμο από ορισμένους που δεν έχουν διαρκείας για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Θα γίνει ένας μεγάλος χαμός. Ορισμένοι, θέλω να σου πω, ήδη ψάχνονται για εισιτήρια για τον επαναληπτικό. Ναι. Χωρίς να τους νοιάζει εάν το σκορ του πρώτου αγώνα είναι για τον ΠΑΟΚ σκορ πρόκρισης, αφήνει ελπίδες πρόκρισης ή είναι καταδικαστικό. Καλά κάνει ο κόσμος. Πραγματικά μεγάλο παιχνίδι. Θα δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα μέχρι τις 6 Αυγούστου. Τα πράγματα δεν είναι ευνοϊκά, τουλάχιστον έτσι δείχνουν, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι μπορεί κόντρα στους μεγάλους και όταν οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του να τα καταφέρει. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Σας είπα για τον ΕΣΥΤΗ, είναι στο δρόμο για το Χόρστ να ενσωματωθεί στο Δικέφαλο. Θα μας πει και ο Σταύρος μετά το διάλειμμα και η Ελένη τις λεπτομέρειες και πώς ακριβώς περιμένουν τον Νιγηριανό στην Ολλανδία και τι ακριβώς γίνεται με τα χρήματα που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στη Γάνδη και όλα τα σχετικά που ακολουθούν μια μεταγραφή. Σημαντική προσθήκη
Μακάρι ο Νιγηριανός να μας δείξει αυτό που έδειξε, που δείχνει εδώ και 3 χρόνια στη Γάνδη, και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί πραγματικά μπορεί να δώσει πολλές λύσεις στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τα έχει πει και ο Σταύρος και χθες για τη μετάδοση και χθες το μεσημέρι. Δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα, θα περάσει 2 παίκτες. Θα βρει χώρο έξω στη μεγάλη περιοχή, θα σουτάρει και θα σκοράρει. Δεν το έχει κάνει ποτέ στην καριέρα του. Αλλά είναι ένα πολύτιμο γρανάζι για μια ομάδα που αυτή τη στιγμή δεν έχει τέτοιο ποδοσφαιριστή. Ούτε ο Κάτσε είναι το εξάρι που θέλει φυσικά ο Φερέιρα, ούτε ο Ελκαντουρί, οχτάρι είναι ο άνθρωπος. Ο Μίσιτς ήταν καλός χθες. Είναι ναι, η αλήθεια. Ναι. Αλλά και δύο πολύ ωραία σούτ είχε. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να πάρει φανέλα βασικού και να την πάρει σπίτι του. Και υπάρχει και ο Ντόγκλας, ο οποίος όντως είναι βελτιωμένος στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, αλλά νομίζω και ο νεαρός Βραζιλιάνος έχει αρκετό δρόμο ακόμα να καλύψει για να μπορεί να θεωρηθεί βασικός και να αντικατάσταση. Άρα ένας παίκτης σαν τον Εσίτη, ο οποίος από μικρός είναι στην Ευρώπη, ξέρει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχει παραστάσεις, είναι μια πολύτιμη προσθήκη για τον δικέφαλο, που μετά θα πρέπει να δει τι άλλο πρέπει να προσθέσει στην μεσαία του γραμμή για να είναι ακόμα πιο δυνατός. Αλλά σίγουρα, εάν ο Εσίτη είναι σε καλή κατάσταση, που λογικά θα είναι γιατί από προετοιμασία προέρχεται, και αφομοιώσει με το καλημέρα και γρήγορα τα θέλω του Φερέιρα, νομίζω ότι θα τον δούμε και βασικό στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει πολλά στην μεσαία γραμμή, στον άξονα του ΠΑΟΚ. Έτσι όπως θέλει ο Αμπέλ Φερέιρα να δομήσει την ομάδα, νομίζω είναι απαραίτητος ένας ποδοσφαιριστής που θα αποτελεί πολύ μεγάλο εμπόδιο για τους αντιπάλους στη μεσαία γραμμή και μπροστά από τα στόπερ του δικεφάλου. Τον ξέρουμε τον ποδοσφαιριστή σε γενικές γραμμές. Δεύτερος The Beast. Δεύτερος The Beast. Μετά το Βαρέλα. Ναι. Πώς τον βλέπεις? Ο Βαρέλα τι ύψος έχει? Δεν πρέπει να είναι πάνω από 85. Αυτός είναι πιο χτιστός κάπως νομίζω. The City. Ναι και εντάξει. Δες τον λίγο, δηλαδή είναι λίγο... Είναι και το ύψος του που τον κάνει πιο επιβλητικό. Πες ένα... λίγο τη λέξη, Στέρχιο. Ναι. Τη λέξη, έλα. 1,89 είναι ο Εσίτη. Ο Βαρέλα πόσο είναι? Πες λίγο τη λέξη ρε, την αγαπημένη. Όχι, όχι. Που χρησιμοποιείς εδώ πέρα. Όχι. Λοιπόν, ο Βαρέλα νομίζω είναι 1,85, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι το ύψος τόσο ρε. Είναι ότι αυτός είναι... Δες εδώ χέρια ρε, Στέρχιο. Ναι, όταν κάποιος είναι 1,89, βοηθάει του να είναι δες πιο εδώ τώρα. Αυτή τη γραφία δες λίγο. Άμα δεν υπήρχε ο Βαρέλα που έχει πάρει το The Beast, ήταν αυτός ξεκάθαρα. 1,83 είναι ο Βαρέλα. Και πώς έχουμε εσύ τι? Πιο ψηλός είμαι εγώ από το Βαρέλα. Εκεί καταλήξαμε. Ο εσύ είναι 1,89. Γιατί αγάπη, όσο χτιστός και να είσαι, αν είσαι 1,55, 1,60. Πώς, τέτοιο σκέψω. Δεν είναι εσύ. Σκέψω λίγο όταν θα συναντήσω εγώ τον εσύ τι ώρα που θα είναι η εικόνα. Το 1,60 με τον 89. Ο άλλος είναι ολόκληρο θηρίο. Ωραία πράγματα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως 25 η εμπειρία μας έχει κάνει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί μέχρι να μπουν υπογραφές, να υπάρχουν οι ανακοινώσεις και να δούμε τον Εσίτη στα ασπρόμαυρα. Κοίτα, πάντως είναι στο δρόμο για το Χόρστ, οπότε σίγουρα αυτό είναι κάτι θετικό. Ναι, είναι πάρα πολύ θετικό δείγμα. Βέβαια, στον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη ήταν και ο Κουεντράο. Ναι, ήταν άλλη περίπτωση εκείνη όμως. Εντάξει. Για τον Κουεντράο, που σήμερα στην Πορτογαλία γράφεται κιόλας ότι και μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρξει οριστική εξέλιξη με την Πόρτο. Γιατί λένε ότι ο Κονσεσάο τον θέλει πολύ. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχουν Πορτογάλοι που λένε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με την Πόρτο και τον Κουεντράο, ότι είναι κάτι που έχει βγει σαν φημολογία και δεν ισχύει, δεν έχει βάση. Και... Κοίταξε. Και μάλιστα υπάρχουν Πορτογάλοι, Στέρχιο. Ναι, αγάπη. Και ένας γνωστός μας, ο οποίος θεωρεί ότι ο Κουεντράο δεν είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν είναι για αυτό το επίπεδο και ότι δεν θα δώσει πολλά ούτε καν στον ΠΑΟΚ. Αν είναι ο δικός μας που μας είπε. Ναι, αυτό είναι και για τον Κάνιας και τον Σάχοφ. Είναι χειρότερος από Κάνιας και Σάχοφ. Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Ναι. Και επιμένει κιόλας. Δηλαδή, εδώ και μέρες επιμένει ότι ο Κουεντράο δεν μπορεί να παίξει αυτό το επίπεδο. Εάν ισχύει αυτό, δεν θα παίξει την Πόρτο. Αυτό του κάνει εντύπωση και του συναδέλφου. Ναι. Κοίτα, έχει καλή σχέση με τον Κονσεϊσάο. Το ξέρουν όλοι αυτό και στην Πορτογαλία. Ναι. Φαίνεται ότι τον θέλει. Προφανώς όχι για πρώτη επιλογή. Εντάξει. Κοίταξε, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι πρέπει όντως να έχει προβλήματα οικογενειακά. Έχει όντως αυτό, ναι. Ο Κουεντράο. Ναι. Αυτό
μάλλον δεν πρέπει να το αφιζητούμε. Όχι, όχι, το, βέβαια, το λένε όλοι. Νομίζω το ότι είναι μέσα στην εξίσωση ότι ο Κουαδράο θα ήθελε κάτι καλύτερο ενδεχομένως. Ναι, δηλαδή επίσης... δεν νομίζω ότι είναι, θέλει 100% να έρθει στον ΠΑΟΚ και είναι το οικογενειακό του πρόβλημα. Είναι και το οικογενειακό πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να περιμένει κάτι καλύτερο από την Πορτογαλία, την Τουρκία, δεν ξέρω ποια άλλη χώρα. Ναι, επίσης το οικογενειακό θέμα, επειδή το συζητάμε τις τελευταίες ημέρες και έχω ακούσει και πολλά, δεν είναι ότι ρώτησα τη γυναίκα μου αν θέλει να μετακομίσει στην Ελλάδα και μου είπε όχι. Όχι, μιλάμε για πρόβλημα. Ναι, δεν είναι αυτό ότι η γυναίκα του στράβωσε με την Ελλάδα, της φάνηκε άσχημη Θεσσαλονίκη και οτιδήποτε. Γιατί αυτό συζητιέται. Και ξανακούμε λίγο για τη γυναίκα. Το οικογενειακό θέμα είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι σημαντικό. Είναι οι ίδιοι που περάσανε γενναίες 14 τη σύζυγο του Βέρμπλουμ, την Νίνα. Και μετά ήδη την αποθέωναν. Ναι, εντάξει, okay, δεν ξέρω. Θα πρέπει να είμαστε λίγο... Πραγματικά, απλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν ξέρω αν ακούστηκε κάπου και το μεταφέραν πολύ και έγινε αναπαραγωγή, αλλά δεν είναι όχι, αυτό. Φαίνεται ότι είναι πρόβλημα, πρόβλημα. Ναι, είναι σοβαρό. Και όχι απλά επιθυμία της γυναίκας, της νύφης, της πεθεράς, της συνυφάδας να μην έρθουν στην Ελλάδα. Είναι ναι. πρόβλημα, αλλά ξαναλέω, εγώ νομίζω ότι ένα κομμάτι του προβλήματος μέσα εισαγωγικά, γιατί μπορεί να μην είναι πρόβλημα. Και να πάρει ο ΠΑΟΚ ένα καλύτερο παίκτη του Κουαδράου, ειδικά αν όντως δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, είναι και ότι ο Πορτογάλος δεν τρελαίνεται 1000% να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι νομίζω εγώ. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει, θα περάσει σήμερα και το δεύτερο διήμερο που ζήτησε ο Κουαδράου, έχει περάσει ήδη το πρώτο. Θα μας τα πει και ο Σταύρος, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ ήδη κοιτάζει αλλού για το αριστερό άκρο της άμυνας που δεν επήγει. Η ενίσχυση, αλλά είναι επιβεβλημένη. Θα μπορεί κάποιος να πει ότι εντάξει, αν χρειαστεί μπορεί να παίξει ο Ροντρίγκο, υπάρχει ο Γιαννούλης, παίζει και ο Κρέσπο, αλλά θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να ξεφύγει λίγο από αυτή τη λογική ότι μπορεί να παίξει και αυτός και μπορεί να πάει εκείνος εκεί. Θα πρέπει να υπάρχουν δύο παίκτες σε κάθε θέση, αυτό είναι και το θέλω του Αμπέλ Φερέρα. Η Σάξη αποκλείται να είναι, καμία ομάδα στον κόσμο δεν έχει δύο. Εισάξει προσβεστή στην ίδια θέση, καμία ούτε καν η Manchester City, νομίζω. Θα πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να κινηθεί γρήγορα εκεί, αφού απαλλαχτεί από το άγχος που έχει στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Μακάρι σήμερα να τελειώσει το θέμα του ΕΣΥΤΗ και να δει ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει με αριστερό πιστοφύλακα, εάν θα αποκτήσει δεύτερο κεντρικό χαφ στα κοντά ή θα περιμένει μέχρι 31 Αυγούστου και να δει πώς θα κινηθεί για την ενίσχυση της επίθεσης. Εκτός και αν έχει πάρθει απόφαση ο Πέλκας να μπορεί να πλησιώνει τον Ακπομ και υπάρχει και ο Σβιντέρσκι, υπάρχει και ο Γαϊτανίδης ή υπάρχει ο Μπίσεσβαρη ή ο Στόχου, μπορούν υπό προϋποθέσεις να παίξουν και κατά ανάγκη το ρόλο του δεύτερου φόρου. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται από τη στιγμή που ο Φερέρα εφαρμόζει το 4-4-2, χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής με αποτελεσματικότητα σύγκρουση σκοράρισμα και με ειδικό βάρος. Ανεξάρτητα αν υπάρχουν τα project του Ακπομ και του Σβιντέρσκι, αν ο ποδοσφαιριστής είναι καλός, μπορεί να εξελιχθεί και αν έχει δίπλα του ένα μεγάλο επιθετικό, γιατί μιλάμε, αν όλα πάνε καλά, για μια σειρά 50 αγώνων. Θα υπάρξουν τραυματισμοί, θα υπάρξουν τιμωρίες και καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να μην αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα. Δεν ξέρω ακόμα αν έχει πέσει στο τραπέζι η απόκτηση επιθετικού. Νομίζω είναι λίγο πίσω, γιατί προέχει ο ένας τουλάχιστον αμυντικός χαφ. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Είχαμε χθες βραδιά Champions League, προβληματικά. Ο Ολυμπιακός πραγματικά στάθηκε πολύ τυχερός, γιατί έβλεπα το μάτς παράλληλα με το φιλικό του Δικεφάλου. Στάθηκε τυχερός, είχε ευκαιρίες η Πλιζέν, είχε σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή που εξουδετέρωσε ο ΣΑ, είχε προσπάθεια στο δοκάρι. Γενικότερα το 0-0 αδική του Τσέχους. Ο Ολυμπιακός, πέρα από 1-2 σούτ που κατέληξαν out, δεν είχε άλλη φάση, αλλά σίγουρα η ομάδα του Μαρτίνς πήρε το προβάδισμα εν ώψη του επαναληπτικού στο Καραϊσκάκι. Η Αιτχόβεν έκανε μεγάλη ανατροπή με 2 γκολ στο τέλος, κέρδισε τη Βασιλεία που πέρσι αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ και φέτος νομίζω θα αποκλειστεί από την Αιτχόβεν, και ο Αποέλ πήρε σημαντικό διπλό, νομίζω είναι στην επόμενη φάση του Champions League. Θα πάρει σειρά και
ο Ατρόμητος και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ είπαμε θα είναι η τελευταία ομάδα που στις 6 Αυγούστου θα μπει στην μεγάλη μάχη του Champions League. Είχαμε την κλήρωση του μπάσκετ. Εκεί... για τους λίγους που ενδιαφέρονται. Πρώτη, δεύτερη αγωνιστική, ένας χαμός. Άρης ΠΑΟΚ πρεμιέρα, 29 του Σεπτέμβρη. Ο ΠΑΟΚ με την ομάδα Α 5 Οκτωβρίου. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται με Παναθηναϊκό την τέταρτη αγωνιστική στο Παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ έχει το Περιστέρι εκτός στο πρώτο γύρο, 7η αγωνιστική. Έχει την ΑΕΚ στο Παλατάκι στις 7 Δεκεμβρίου και τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο 28 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το πρόγραμμα του πρώτου γύρου. Και μετά ξεκινάει ο δεύτερος στις 4 Ιανουαρίου. Ξαναλέω, δεν ξέρω πώς ασχολούνται. Ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. ΠΑΟΚ και Άρης, τα έλεγα και χθες, είναι σε νομίζω κακή κατάσταση. Ο Άρης λίγο καλύτερη σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, αλλά να το πάρουμε γενικότερα, δεν νομίζω ότι και ο Άρης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα μέχρι τις 29 του Σεπτεμβρίου, τι θα έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, τι διοίκηση θα έχει, τι παίκτες θα έχει, ποιο προπονητή θα έχει, ποια θα είναι η δυναμική του, θα τα δούμε. Πάντα ελπίζουμε για το καλύτερο γενικότερα, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουν υπάρξει χειροπιαστές εξελίξεις, γιατί νομίζω ζυμώσεις γίνονται είτε να βρεθεί κάποιος επενδυτής, ασφαλώς όχι στη δυναμική του Ιβάν Σαββίδη, αλλά ένας επενδυτής που θα μπορεί να τρέξει με αξιοπρέπεια το τμήμα ή να πιστεί ο Ιβάν Σαββίδης να σταθεί δίπλα στην ομάδα με τα χρήματα που θα αποφασίσει ο ίδιος. Αυτά και για το τμήμα μπάσκετ. Σήμερα μέσα στην ημέρα μπορεί να ξεκαθαρίσει και το θέμα του Δημήτρη Χατζησαΐα. Υπάρχει από χθες αυτό το ενδιαφέρον της Ρίζεσπορ και η πρόταση ουσιαστικά των Τούρκων. Αρχικά ο Χατζησαΐας δηλώθηκε χθες στον πάγκο και ήταν στον πάγκο, αλλά δεν αγωνίστηκε και μάλιστα ο ίδιος ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι είναι κοντά στην Τουρκία και δεν αποκλείεται σήμερα μέσα στην ημέρα να βρεθεί εκεί για να κλείσει και το συγκεκριμένο θέμα, μετά τον Κίτσιου δηλαδή, και αυτός να αποχωρήσει για την Τουρκία. Ο ΠΟΚ θα βάλει και κάποια χρήματα στα μία του. Αλλά ναι, νομίζω ότι και για το 500.000 ευρώ. Ναι, νομίζω ότι για το Χατζησαΐα πλέον είναι και λίγο πιο έτσι, καλό και για τον ίδιο να κοιτάξει το μέλλον του, να αφήσει λίγο το κομμάτι των δανεισμών. Και για τον ΠΑΟΚ είναι καλό και για τον Χατζησαΐα είναι καλό. Ναι, ναι, να ξεκαθαρίσει λίγο. Ασφαλώς δεν είναι τόσο άσχημος ποδοσφαιριστής για να δίνεται δανεικός κάθε χρόνο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν παίχτε τώρα ο Βαρέλο, ο Κρέσπο, ο Ίγκασον, ο Μιχάη και ο Μιχαηλίδης, είναι δεδομένο ότι δεν θα έβρισκε χώρο ή θα, τόσο πάνω, θα έπαιζε πολύ λιγότερο από ό,τι του αξίζει. Ποτέ κανείς μας δεν είπε ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής ο Χατζησαΐας. Αλλά δεν ξέρω αν αισθάνεται ο ίδιος αδικημένος ή όχι, αλλά νομίζω ότι πήρε ευκαιρίες από όλους τους προπονητές, από άλλους πολύ λίγες, από άλλους λίγες περισσότερες. Αλλά γενικότερα δεν έπεισε ούτε τον Βλάντα Νίβιτς, ούτε τον Ράσβαν Λουτσέσκου, ούτε τώρα τον Αμπέλ Φερέιρα. Αλλά νομίζω ότι έχει όλες τις δυνατότητες και στην Τουρκία να παίξει και όπου αλλού θέλει να παίξει. Και πραγματικά να συνεχίσει την πολύ καλή παρουσία που είχε στον Ατρόμητο. 10 παιχνίδια έχει παίξει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Χατζησαΐας. 6 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο και 2 στα play-off της Super League, σεζόν 15-16. Έχει πετύχει και ένα γκολ στο φοβερό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Πανθρακικό, στην Κομωτινή, όπου ο ΠΑΟΚ κατάφερε να χάσει με 2-1. Στις 6 Μαρτίου του 2016. Νομίζω ήταν αυτό, αγάπη, το τελευταίο μάτς του Τούντορ. Mm-hmm. Ναι, αυτό ήταν. Θα περιμένουμε μέχρι την ημέρα και εξελίξεις και για το συγκεκριμένο θέμα. Να δούμε αν όντως ο Χατζησαΐας θα κλείσει στη Ρίζεσπορ και θα πάει και αυτό στην Τουρκία, όπως και ο Κίτσιου. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά, ναι, στο πρώτο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε λίγο μετά να τα πιάσουμε ένα-ένα όλα τα θέματα και το φιλικό και τις μεταγραφές και ό,τι υπάρχει. Παρέα μαζί μας είναι και σήμερα η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για αναγέννηση επαγγελματικού χώρου. Μαζί μας Στίχημαν. Αυξάνονται οι επιλογές μας όσο περνάει ο καιρός. Ξεκινάνε σιγά σιγά και τα μεγάλα πρωταθλήματα. Έχουν ξεκινήσει αρκετά στην Ευρώπη.
να φύγουμε λίγο από Ιαπωνίες, Κίνες, Σουηδίες, Νορβηγίες, Δανίες, Φιλανδίες. Εκατοντάδες επιλογές, ένα παιχνίδι, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Όλες οι επιλογές live cash out, 24 ώρες υποστήριξη τεχνική σε mail και μη mail, με email, με live chat, με όλους τους τρόπους. Και υπάρχει και το online καζίνο της Τίχημαν. Ενώ υπάρχει και το σερί, το παιχνίδι που κατεβάζετε δωρεάν, είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS και διεκδικείτε 1.000 ευρώ κάθε εβδομάδα. Γενικότερα ένα ολοκληρωμένο πακέτο που σας προσφέρει η Στίχημαν με την εγγύηση του ονόματός σας και την ασφάλεια στις συναλλαγές σας και την γρήγορη αποπληρωμή των κερδών. Μαζί μας και το Ritz Casino, όπου 22 Αυγούστου θα εμφανιστεί στο Alfredo's Gardens ο Ηλίας Βρετός και η Κατερίνα Λιόλιου. Κλείστε κύρωση θέσης από 12 ευρώ μόνο η προπόληση. Θα είναι, αγάπη, ένα πραγματικά ωραίο βράδυ. Μακάρι να μπορέσουμε να πάμε. Mm-hmm. Όπως πήγαμε στις προηγούμενες παραστάσεις του Θεάτρου Βεργίνα, τις χειμερινές. Τώρα είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο. Θα έχει και άλλα happenings το Ritz Casino. Από 12 ευρώ τα εισιτήρια για τον Ηλία Βρετό, ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Σας είπαμε νωρίτερα και τον Δημήτρη Χατζησαΐα, έχει αποχωρήσει και ο Κίτσιου. Γενικότερα κλείνουν σιγά σιγά και οι εκκρεμότητες του ΠΑΟΚ με παίκτες που δεν υπολογίζονται. Με τον Ουάρντα να δω πότε θα βρεθεί άκρη, αν θα βρεθεί. Ο Ουάρντα είναι σε άδεια αυτή τη στιγμή. Ναι, κουράστηκε. Είναι σε άδεια ακόμη. Ο οποίος ο Ουάρντα ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram, εννοείται, με φανέλα του LeBron James. Ναι. Αλλά απενεργοποίησε τα σχόλια. Γιατί. Γιατί το έκανε αυτό, γιατί απενεργοποίησε. Γιατί φοβόταν ότι από κάτω τα σχόλια δεν ήταν και πολύ θετικά μετά την μαγική παρουσία του στην Εθνική Αιγύπτου και τον αποκλεισμό της. Λες, ε. Δεν είναι και πολύ αγαπητός στην πατρίδα του. Κοίτα, πιθανό να μην ήταν πολύ θετικά τα σχόλια για τον Ουάρντα. Ο οποίος είναι σε δύσκολη φάση, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεται ο ίδιος πολύ καλά αυτό, αλλά είναι. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή το σημειώνεις και εσύ, όσοι είναι εδώ πέρα παίκτες όπως ο Μουλέν, ο Δελγιανίδης ακόμη που δεν έχει κλείσει οριστικά στον Όφι, μέχρι τώρα και ο Κίτσιου, αλλά ο Κίτσιου πλέον είναι στην Τουρκία, βρίσκονται κανονικά σε εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Εκεί προπονούνται με ένα team που υπάρχει από τον ΠΑΟΚ και κανονικά είναι σε full ρυθμούς, σε αναμονή ουσιαστικά μέχρι να δουν τι θα συμβεί για τον καθένα ξεχωριστά για το μέλλον τους. Ο Ουάρντα όμως έχει εξασφαλίσει περισσότερες ημέρες άδεια. Νομίζω ότι είναι και η πιο δύσκολη περίπτωσή του, γιατί εντάξει, και το κλίμα για τον ίδιο δεν είναι καλό πλέον. Και δεν νομίζω, για να το κλείσουμε, γιατί δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο Ουάρντα στη συνέχεια της καριέρας του. Μας ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να έχει και πολύ μεγάλη ζήτηση. Πάντως από τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται ουσιαστικά είναι ο Ουάρντα και ο Μουλέν. Ναι, πλέον. Δεν υπάρχουν και πολλοί. Τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό. Ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε σωστά και έχει αποδεσμευτεί από πολλά συμβόλαια. Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη μας είδηση στην Ολλανδία, αφού σας πω ότι η κάλυψη της προετοιμασίας, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά μάτς του ΠΑΟΚ που σιγά σιγά έρχονται, τι έμεινε, 2 εβδομάδες, είναι μια προσφορά της Άρκων Ελλάς. Η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε, αν έχετε κατάστημα είτε χοντρικής είτε λιανικής και θέλετε να τοποθετήσετε ράφια, θα τα κατασκευάσει η Άρκον, κάθε τύπου ράφια, όπως τα θέλετε. Θα δει το χώρο σας, θα τα προσαρμόσει το χώρο σας και θα σας δώσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Υπάρχει υποκατάστημα στην Αθήνα, η βάση της Άρκον είναι στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου και φυσικά υπάρχει το arcon.gr για να μπείτε και να πάρετε μια πρώτη γεύση πριν μιλήσετε με τους ανθρώπους της Άρκον για το κατάστημά σας. Πάμε λοιπόν στην Ελένη Μπούντου που την έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται, ελεύθερο πρωινό σήμερα? Ελεύθερο το πρωινό, αλλά η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο της ομάδας για να γίνουν έτσι κάποιες καθιερωμένες συνεντεύξεις με φόντο την προετοιμασία. Αν άκουσα καλά το τελευταίο κομμάτι της συζήτησής σας, μιλάτε για πωλήσεις και αποδεσμεύσεις, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Που είναι αναγκαίο να γίνουν και σίγουρα σε αυτές έγκυται και του Χατζησαΐα. Ναι, ναι, το λέγαμε και πριν με τη Ρίζεσπορ. Προχωράει ουσιαστικά σήμερα. Ακριβώς, ακριβώς. Χθες ήταν κανονικά στο φιλικό παιχνίδι με την Άντερλεχτ, αλλά φυσικά δεν αγωνίστηκε και δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Χατζησαΐας. Είναι λογικό, βρίσκεται έτσι, τελειώνει αν θέλετε τη μεταγραφή του στην τουρκική ομάδα. Υπήρχε μια πληθώρα επιλογών στα στόπερ, φαινόταν ότι η μπίλια θα κάτσει κάπου ανάμεσα σε Μιχάη και Χατζησαΐα.
Έρχεται η πρόταση αυτή από την Τουρκία και νομίζω ότι έτσι παίρνει κάπως το προβάδισμα ο Χατζησαΐας για να αποχωρήσει, για να τελειώσει την μετακίνησή του στην ομάδα της Τουρκίας. Προφυλάχθηκε χθες, βεβαίως. Είναι αυτά τα φιλικά που δεν θέλουν να πάθει κάτι ο ποδοσφαιριστής για τις πιθανότητες που υπάρχουν, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες. Σήμερα λογικά, αν όχι σήμερα, αύριο θα φύγει, θα αποχωρήσει από το χώρο της Ολλανδίας ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του. Αποχωρεί και αυτός, όπως αποχώρησε ο Κίτς. Υπάρχουν και άλλες ανοιχτές υποθέσεις και σίγουρα πάντα στο τραπέζι υπάρχει και το θέμα των πωλήσεων, αναλόγως τι προτάσεις θα υπάρχουν. Ακούγεται πολύ έντονο το όνομα του Ενρίκε, αλλά όλα αυτά θα φανούν εν καιρό. Έτσι, με τα οικονομικά δεδομένα που θα πέσουν στο τραπέζι, με τα χρήματα που θα πέσουν στο τραπέζι και θα ικανοποιούν τους ανθρώπους του δικεφάλου. Ένας φεύγει, ένας άλλος σε άλλη θέση, βέβαια, θέση που καίει κιόλας, έρχεται εκεί πέρα στο host. Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, αν κάτι συζητάμε πάρα πολύ έντονα, είναι αυτό της απόκτησης του χαφ. Έτσι, είναι η λέξη που ακούγεται περισσότερο από όλες στο στρατόπεδο του δικεφάλου. Φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ κλείνει σε πρώτη φάση το κενό, καλύπτει το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας με την απόκτηση του Κοϊντράου. Ωστόσο οι εξελίξεις ήρθαν έτσι που οδηγούν τον δικέφαλο στη στροφή προς τον ΧΑΦ. Σίγουρο Μπράνταριτς. Βέβαια μιλάμε για δύο διαφορετικούς παίκτες, η αλήθεια είναι. Αν και αναγκαστικά στην κουβέντα μας τους βάζουμε και τους δύο, αλλά Μπράνταριτς και Εσίτη δεν έχουν καμία σχέση όσον αφορά τα αγωνιστικά τους χαρακτηριστικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ έριξε όλο το βάρος στον Μπράνταριτς. Αναγκάστηκε να βάλει ένα προσωρινό φρένο λόγω των απαιτήσεων της Κάλιαρη, των εξωφρενικών απαιτήσεων της Κάλιαρη από την πρώτη στιγμή των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως και οι Ιταλοί κάνουν το δικό τους παιχνίδι τακτικής με τις δηλώσεις του Προέδρου που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν βιαζόμαστε να προχωρήσουμε σε πώληση του Μπράνταριτς, αλλά ταυτόχρονα κιόλας κοιτάζουν την επόμενη μέρα και προσπαθούν να καλύψουν το κενό σε ενδεχόμενο αποχώρηση του Μπράνταριτς. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε πριν φτάσουμε στο θέμα του Εσίτη και της άφηξής του στο Χόρτ είναι ότι ο Μπράνταριτς σίγουρα πίεζε από την πλευρά του και πιέζει από την πλευρά του για να αποχωρήσει από την Κάλιαρη. Δεν είναι και ο ίδιος ικανοποιημένος ούτε από το πλάνο χρησιμοποίησής του, ούτε από το πώς τον συμπεριφέρεται εντός εισαγωγικών η Ιταλική ομάδα. Δείχνει ιδιαίτερα θετικός και ζεστός στην προοπτική που του έδινε η ελληνική ομάδα με φόντο βεβαίως και τους προκριματικούς του Champions League, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια υπόθεση που δεν έγκυται αποκλειστικά στο χέρι του ποδοσφαιριστή. Δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας και θα πρέπει να τα βρουν Κάλιαρη και ΠΑΟΚ. Δεν έχει κλείσει συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά σίγουρα στην παρούσα φάση έχει έτσι πάει στην άκρη το εν λόγω ζήτημα με τον ΠΑΟΚ να προχωρά την περίπτωση του Εσίτη, του Άντερσον Εσίτη βεβαίως, Νιγηριανός μέσος. Μία έτσι ματιά στις φωτογραφίες του και στα πεπραγμένα του νομίζω ότι αρκούν για να καταλάβει κανείς ότι μιλάμε για ένα τείχος, έτσι ένα φορικτό στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν μπει στο νούμερο 2, Ελένη. Δεν μπει στο νούμερο 2. Αυτό θα είναι. Δεν ξέρω, αγάπη, πόσο θα αρέσει αυτό στο δεν μπει στο νούμερο 1. Νομίζω ότι ξεπερνάει έτσι σωματικά το δεν μπει στο νούμερο 1, απλά το έχει κρατήσει όλος από πέρσι ο Βαρέλα. Ναι, το έχει κρατήσει και θα πρέπει να του βρούμε ένα νέο παρατσούκλι, η αλήθεια είναι. Θα το πούμε, καταφέρουμε κάπως. Ο Εσίτη, ο οποίος έτσι βρισκόταν πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες, οι άνθρωποι της ΠΑΟΚ είχαν κάνει σημαντικά βήματα ως προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Γάνθη, ομάδα που ανήκει ο Εσίτη, δεσμεύεται για έναν ακόμη χρόνο συνεργασίας. Κατέληξαν ότι αυτός είναι ο εκλεκτός, αυτός, αν θέλετε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να καταστρέψει εντός εισαγωγικών το παιχνίδι των αντιπάλων. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που ψάχνει ο Άμπελ Φερέιρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να κουμπώσει καλύτερα το πάζλ του. Και όπως όλα δείχνουν, έφτασαν σε συμφωνία. Βρισκόταν μέχρι χθες σε ανταλλαγή συμβολέων. Ο Εσίτη, ο οποίος βρίσκεται καθοδόν για το χώρο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ξεκίνησε το ταξίδι του από τις Βρυξέλλες. Και λογικά μέσα στις επόμενες ώρες, έτσι πολύ σύντομα, μέσα στην ημέρα για να το θέσουμε καλύτερα, αναμένεται εδώ στο ξενοδοχείο που έχει καταλήξει η αποστολή του ΠΑΟ. Βεβαίως έχει μια πρώτη γνωριμία με τους ανθρώπους του δικεφάλου. Ο Άμπελ Φερέιρα το γνωρίζει πολύ καλά λόγω της προηγούμενης πορτογαλικής του θητείας βεβαίως. Και να προβάρει τα ασπρόμαυρα και σιγά σιγά να μπει και αυτός σε ρυθμούς προπονήσεων.
Είναι μια σημαντική προσθήκη για τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα σημαντικό γρανάζι που θα βάλει ο ΠΑΟΚ στη μηχανή του Άμπελ Φερέιρα. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η χρονική διάρκεια που θα τον δεσμεύει με τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι εντός ημέρας θα γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες που αφορούν τον ΕΣΥΤΗ. Βεβαίως οι Βέλγοι μιλούν για νούμερα. 3,5 εκατομμύρια. Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να μιλήσουμε και εμείς με νούμερα, γιατί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις τα νούμερα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως και να έχει, το σημαντικό είναι να βρεθεί εδώ στο Forst και σιγά σιγά να μπει και αυτός σε ρυθμούς προπονήσεων. Ναι, το πιο σημαντικό αυτό είναι. Τώρα από εκεί και πέρα να έχει μια πρώτη γνωριμία με την ομάδα, με τον group, με όλους βασικά τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και τα νούμερα και να τα μάθουμε στην πορεία. Ακριβώς, και να κουμπώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, έτσι, με το roster, με την ομάδα, για να είναι και αυτός έτοιμος. Βασικά, ναι, το σημαντικό θα είναι να προλάβει να κάνει εκεί κάποιες προπονήσεις ενδεχομένως, επειδή προέρχεται και από προετοιμασία, είναι σε καλή κατάσταση, οπότε δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ολοκλήρωσε τις διακοπές του, βρισκόταν σε αναζήτηση ομάδας και σιγά σιγά θα ξεκινήσει προετοιμασία, θα μπει σε ρυθμούς προπονήσεων, βρίσκεται σε έναν καλό ρυθμό. Προέρχεται από προετοιμασία, δεν βρισκόταν βεβαίως στην εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά είναι ζεστός εντός εισαγωγικών. Ναι, θετικό αυτό σίγουρα. Ωραία, άρα περιμένουμε από εκεί μέσα στην ημέρα περισσότερα για τον ΕΣΥΤΗ. Προφανώς ναι. Όταν έρθει θα δούμε τι θα ακολουθήσει. Αυτό ακριβώς, μέσα στην ημέρα. Ημέρα ΕΣΥΤΗ, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, για να έχουμε και κάποιες πρώτες αφήξεις εδώ στο χώρο, εδώ που βρίσκεται και ο Μάριο Μπράνκο, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή του ΠΑΟΚ από τις πρώτες ημέρες του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας, αλλά από την αρχή της εβδομάδας βρίσκεται εδώ, είναι διαρκώς στο τηλέφωνο του, είναι λογικό οι εξελίξεις να τρέχουν και να είναι έτσι ραγδαίες στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, με τον αθλητικό διευθυντή να έχει αρκετή δουλειά μπροστά του. Ναι, τώρα είναι σημαντικό να είναι εκεί, γιατί άμα έρθει και ο ΕΣΥΤΗ και αν έχουμε και άλλα πράγματα μέχρι την Κυριακή που θα είστε εκεί, νομίζω θα έχει τη σημασία του και ο δικός του ρόλος. Τον ΕΣΥΤΗ, τον οποίο καλωσόρισε πριν από 2 μέρες και ο Γιώργος Σαββίδης. Και ξανά τώρα. Ξανά. Τώρα έχει, ναι, την ίδια φωτογραφία ξανά. Ναι, νομίζω ότι... το περιμένει και αυτός. Προειδεάζει ακριβώς. Προειδεάζει τουλάχιστον βάσει της μουσικής επένδυσης στα γκολ και στα καμώματα και στα highlights του ποδοσφαιριστή. Για γούστα. Ναι. Θα τον δούμε και τον ΕΣΥΤΗ, ο οποίος, όπως είπαμε, δημιουργικά τουλάχιστον, έτσι σε πλάνο ανάπτυξης, σίγουρα δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει κομβικό ρόλο, αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά τα οποία είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει τη βρώμικη δουλειά εντός του γηπέδου, που δεν μπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει αυτή τη δουλειά και το πόσο σημαντική είναι μέσα στο γήπεδο και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά είναι ένα βασικό γρανάζι της λειτουργίας μιας ομάδας, έτσι. Ναι. Ωραία. Άμα είναι, σε αφήνουμε να επιστρέψεις για τη συνέντευξη για όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Θα έχουμε Σταύρο, πιστεύεις, μετά τη μία. Ναι, ολοκληρώνει την συνέντευξη του Σταύρος αυτή τη στιγμή. Μιλάει με ποδοσφαιριστή. Ωραία. Πολλά περισσότερα στο ΠΟΟΚ24 μέσα στις επόμενες μέρες. Να πούμε μόνο ότι το απόγευμα υπάρχει απογευματινή προπόνηση στις 6.30 Ολλανδίας, νομίζω. Ναι. Και 7.30 δική μας, ναι. Έτσι ακριβώς, στις 6.30 Ολλανδίας. Ήταν λογικό. Άλλαξε σήμερα εντελώς το πρόγραμμα του Άμπελ Φερέιρα. Συνήθως μετά από φιλικά παιχνίδια προτιμά οι παίκτες να βρίσκονται το πρωί στο γήπεδο και το απόγευμα να τους δίνει έτσι μερικές στιγμές χαλάρωσης για να κάνουν και τις δικές τους αποθεραπείες. Αλλά χθες ήταν πραγματικά επίπονο το ταξίδι στις Βρυξέλλες και οι καιρικές συνθήκες. Γενικώς επιβαρύνθηκαν αρκετά οι ποδοσφαιριστές του ΠΟΚ και οι ίδιοι νομίζω ότι δεν το είδαν με πάρα πολύ καλό μάτι το συγκεκριμένο φιλικό. Ήταν προγραμματισμένο όμως, υπήρχε στο πλάνο προετοιμασίας του καλοκαιριού, δεν γινόταν κι αλλιώς. Και γι' αυτό ο Άμπελ Φερέιρα αποφάσισε σήμερα το πρωί να τους δώσει μερικές στιγμές χαλάρωσης και να αλλάξει το πρόγραμμά του, προγραμματίζοντας απογευματινή προπόνηση. Ωραία. Εντάξει, Ελένη, καλή συνέχεια. Αυτά. Καλή συνέχεια καλά. Και θα έχουμε νέα επαφή με τον Σταύρο στην πορεία μετά τη μία. Πήραμε λίγο έτσι μια πρώτη γεύση. Η κάλυψη προετοιμασίας είναι μια προσφορά του Ότο Καλογεράς. Θα σας προσφέρει ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων με σέρβις, με φωνοποιείο, με βαφείο, με ανταλλακτικά και με αυτοκίνητο αντικατάστασης εάν χρειαστείτε ένα τέτοιο. 3 καταστήματα: Ότο Καλογεράς, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, Παλιά Συμμαχική Ωραιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο, Μουδανίων Θέρμη και
και στο ίντερνετ otokalogeras.gr ακούγοντας τη συνομιλία που είχατε, αγάπη, με την Ελένη. Και όπως με ενημερώνει και ο φίλος ο Κώστας, το παρατσούκλι του ΕΣΥΤΗ, για να ξέρεις, είναι ο βράχος. Ναι. Οπότε το ντεμπίστη αυτά που τα βαφτίζεις τώρα εσύ. Θα το λέμε The Rock. Ναι. Ναι. Υπάρχει και σχετική συνέντευξη, έχει δώσει στο παρελθόν στο Βέλγιο. Το λέει και αυτός δηλαδή. Να σου πω ότι οι φίλοι της Γάνδη στο ξεκίνημα της παρουσίας του εκεί, γιατί όντως δεν περνάει παρατήρητος με βάση το σωματότυπό του, αρχικά τον είχαν βγάλει The Avenger, ο εκδικητής. Καλό. Από τη σειρά την γνωστή, ναι, της Marvel. Ναι. Ο μονομάχος. Όχι, δεν. The Gladiator. Όχι, όχι. Έλεγες τώρα, θα κάτσουμε όμως να λέμε. Και καταλήξανε στο The Rock. Στο είπα. Ο βράχος. Τι στο είπα, εγώ στο είπα. Εσύ τι με έκανες μετάφραση δηλαδή. Ασφαλώς και λέγανε The Rock και δεν λέγανε στα ελληνικά ο βράχος. Οι Βέλγοι. Εγώ κρατάω αυτό. Άκουρε τι. Εγώ κρατάω The Rock. Στο είπα, λέει. Λοιπόν, εγώ κρατάω το, τι. Είμαι έκπληκτος. Το δανειζόμαστε. Είμαι έκπληκτος, λέει, όταν ακούω να με φωνάζουν με αυτά τα ονόματα. Τι είσαι έκπληκτος, ρε, που είναι ολόκληρο τέρας. Αλλά είναι ok, μου αρέσει. Ευτυχώς, Τέργιο. Ναι, είμαι ένας physical player. Ένα από τα μεγαλύτερα μου προτερήματα είναι να κερδίζω την μπάλα για την ομάδα, να σταματάω την επίθεση των αντιπάλων και να ξεκινάω την επίθεση για την ομάδα μου. Αισθάνομαι ευλογημένος, έχει πει, αγάπη, με τα φυσικά μου προσόντα και τα χρησιμοποιώ για όφελός μου και όφελος της ομάδας. Ξέρω ότι είμαι δυνατός και προσπαθώ να κερδίσω όλες τις μονομαχίες. Όταν κερδίζω τις μονομαχίες, μου αρέσει να ακούω τις φωνές των φιλάθλων μας. Είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Προσπαθώ πάντα να δίνω το καλύτερο για την ομάδα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα μου, για τη δηλώση για τη Γάνδη. Και θα συνεχίσω, είπε, να είμαι ο βράχος, αγάπη. Καλό αυτό. Άρα γιατί το ενστερνίζεται και ο ίδιος. Γιατί άλλοι παίκτες, Στέργιο, όπως ξέρουμε από το πρόσφατο παρελθόν, δεν θέλουν πολλά παρατσούκλια, πολλά κομμένα ονόματα και τέτοια. Νομίζω ότι αναφέρεσαι τον αγαπημένο μας Χατσερίδη. Θέλω να κάνω τη γέφυρα για να πούμε λίγο τελείως οριστικά. Που δεν του άρεσε να το φωνάζουν Χάτσε. Φυσικά. Σταύρος Κόλκας με παίρνει ενώ είμαστε στον αέρα. Ενδιαφέρον, ε. Ναι. Λοιπόν. Είδηση σταθμός για την ιστορία του ΠΑΟΚ χθες. Ναι, ναι. Η ΕΠΟ επισφράγισε τη λύση του συμβολέου του Ευγέν Χατσερίδη μετά από ένα μόλις χρόνο από την άφηξή του. Αν δεν κάνω λάθος, είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο ο Ουκρανός στόπερ. Ναι. Από το ξεκίνημα φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, αν θυμάσαι την ιστορία με τις επικαλαμίδες του. Α, ναι, πήγαν σωστό. Τις ουκρανικές σημαίες και ανέφεραν στο εξωτερικό ότι στράβωσε με αυτό η οικογένεια Σαββίδη. Δεν πιστεύω βασικά αυτός ήταν ο λόγος. Εντάξει, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Ένα ήταν αυτό, το άλλο ήταν ενώ ο ίδιος τον είχαμε κάνει ερώτηση στην Ολλανδία για το διαβατήριό του και είπε ότι εγώ δεν θέλω και η ομάδα θέλει να με βγάλει διαβατήριο. Δεν θέλουν να αγόρι μας κάνουν Έλληνα με το ζόρι. Θέλουν να μπορεί να βολευτεί η ομάδα να μην πιάσει θέση ξένου. Ναι. Και μετά, επειδή άκουσε μερικά από την Ουκρανία, προφανώς οι Ουκρανοί δημοσιογράφοι που δεν είναι και τα πλέον τζιμάνια, τους έχουμε ζήσει όντως, δηλαδή είναι στη δικιά τους πραγματικότητα. Προφανώς στη μετάφραση κάπου χάθηκαν οι Ουκρανοί και νόμιζαν ότι ο ΠΑΟΚ θέλει σόν και καλά να κάνει Έλληνα το Χατσερίδη και την άλλη μέρα μας έλεγε ο Χατσερίδης δεν τα δήλωσα έτσι για το διαβατήριο. Δεν θέλω να γίνω Έλληνας. Μετά ήρθαν συνεντεύξεις ότι νομίζουν οι συμπαίκτες μου ότι είμαι Έλληνας και με φωνάζουν Χάτσε. Ναι, εντάξει, αυτά ήταν πραγματικά. Και οι εμφανίσεις του ήταν άλλου η μία χειρότερη από την άλλη. Εντάξει, πάλι καλά. Θα το ξαναπώ για τελευταία φορά. Δεν θα ξανασχοληθούμε με το Χατσερίδη. Παρά μόνο όταν βρει ομάδα έτσι απλά για να είστε ενημερωμένοι. Στη Βασιλεία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Υπογονήθηκε δίπλα στο Βαρέλα αφού ο Κρέσπο πήγε στα αριστερά λόγω τραυματισμού του Βιερίνια. Πέτυχε ο ΠΑΟΚ το 0-1, πανικοβλήθηκαν οι Ελβετοί, άρχισαν τις γιώμες. Εκεί ο Χατσερίδης, εντάξει, αδιαλείμονο, ένας προσβεστής στα 2 μέτρα. Αν δεν ήταν καλός, ούτε στο καλό παιχνίδι. Αλλά στα 10 νομίζω παιχνίδια που φόρησε φανέλα του ΠΑΟΚ, στα 9 ήταν από μέτριος έως κακός. Πολύ κακός. Μπορεί να ταιριάζει στο Ουκρανικό πρωτάθλημα. Μακάρι, γερός να είναι και καλή συνέχεια στην καριέρα του. Θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα να επιστρέψουμε με Σταύρο Κόλκα. Παρέα μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικ Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου. Όλα θα γίνουν με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες της αγοράς.
Το Ρίζις Καζίνο είναι μαζί μας, που ετοιμάζει σιγά σιγά ακόμα ένα happening στο Alfredo Gardens, δίπλα ακριβώς στο Ρίζις Καζίνο, σε ένα πανέμορφο και καλοκαιρινό χώρο. 22 Αυγούστου θα εμφανιστεί εκεί ο Ηλίας Βρετός. Από 12 ευρώ η προπόληση των εισιτηρίων. Κλείστε γέρος τη θέση σας στα ταμεία του Καζίνο Φυσικά του 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Και φυσικά η Στίχημαν. Ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ με πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι άλλο θέλετε. Υπάρχει και το σερί το οποίο έχει επιστρέψει και φυσικά live καζίνο με πάρα πολλές επιλογές και κέρδη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. ΠΑΟΚ 24 και θα μιλήσουμε τώρα σιγά σιγά με τον Σταύρο Κόλκα. Να τα συζητήσουμε όλα και για το χθεσινό φιλικό και για το κομμάτι των μεταγραφών, περιμένοντας και τον Εσίτη στην Ολλανδία και στο Χόρστ. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά, θα καλέσουμε Σταύρο, τον έχουμε κιόλας. Λοιπόν, η σύνδεσή μας με τον Σταύρο, η κάλυψη προετοιμασίας των φιλικών και των ευρωπαϊκών μάτς του ΠΑΟΚ που έρχονται, είναι μια προσφορά από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Θα βρείτε στα γραφεία τους χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία, ενδεικτικά από 59 μόλις ευρώ το εξάμεινο για όλη την Ελλάδα. Πριν ανανεώσετε την ασφάλειά σας, ζητήστε τον Μαργαριτόπουλο να σας κάνει μια προσφορά και θα αντιληφθείτε ότι όντως πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Καλησπέριζουμε το Σταύρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Αν εξαιρέσει ότι ανέβηκε ο Spider-Man πάνω μου πριν από λίγο, όλα καλά. Ο Spider-Man. Καλά, μασάν τα παλικάρια. Δεν κατάλαβες τίποτα, είμαι σίγουρη. Κατάλαβα όταν ένα πράγμα με 8 πόδια ανεβαίνει πάνω σου απειλητικά. Απειλητικά. Άκου Σταύρο να σου πω στην κομιτεία που έγινε στον αέρα πριν από λίγο με την αγάπη. Μην το πεις ρε, έλεγε αγάπη με την Ελένη ότι θα έχουμε κι άλλο beast λέει στην ομάδα. Έχουμε το Βαρέλα, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν παρεξηγηθεί ο ένας και ο άλλος. Την ενημερώνω μετά ότι το προσωνύμιο του Εσίτη είναι Βράχος. Λέει αγάπη, λέει The Rock. Ναι. Διαβάζω μετά στην έδειξη του Εσίτη που όντως λέει ότι με φωνάζουν The Rock και μου λέει αγάπη, στάλεγα. Και τι άλλο έχασα? Το άλλο δεν χρειάζεται. Το άλλο, δεν χρειάζεται. Το άλλο που έχασε, Σταύρο. Το άλλο δεν χρειάζεται. Θα καταλάβεις εσύ, θα σου το πω απ' έξω απ' έξω. Δείστε, κόψε λίγο το μικρόφωνο του Στέριου. Σταμάτα, ρε. Δεν χρειάζεται, ρε αυτό. Δεν θα μας καταλάβει ο κόσμος, μόνο ο Σταύρος. Ναι. Πάτησε η αγάπη like σε ένα group, Σταύρο, που πάτησες και εσύ από ό,τι είδα. Διώχνουμε τον Τάδε στις 1 Σεπτεμβρίου, το θυμάσαι? Ναι. Τώρα στα κοντά. Έναν όχι τόσο τυχερό άνθρωπο. Ναι. Και είδε το like αυτό θείος της αγάπης. Και την περίμενε στην πόρτα προχθές, μια μάζοξη της οικογένειας. Από την αγάπη είδα και πάτησε ένα like. Μπράβο, Σταύρο. Και εγώ την αγάπη είδα. Δεν ξεφεύγει πουθενά, Σταύρο. Και τα like θα παρακολουθούμε και όλα. Όλα. Σε λίγο θα ψάχνουν το ιστορικό μου και θα έχουμε θέματα, δεν ξέρω. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω παντού αράχνες πάνω μου, τέλος πάντων. Για συνεχίστε. Αυτά. Άλλο. Σταύρο, στο χθεσινό βιντεάκι που ανέβασες, γιατί ήσουν χωρίς μπλούζα, έχει τόση ζέστη? Στο αμάξι μου είναι χωρίς μπλούζα, ναι. Πω. Είχε 40 βαθμούς σε κάποια φάση. Ο Ερίκος... Έριχνα μπουκάλι νερό πάνω μου. Ο Ερίκος το είπε κανένα 365 φορές. Ο Ερίκος έκανε μετάδοση ακριβώς απέναντι από τον ήλιο. Υπήρχε και φοβερή φωτογραφία. Τέτοιο καπέλο που φορούσε, Σταύρο, ο Δημήτρης, ούτε ο Σνούπι το έχει φορέσει. Δηλαδή, αν δείτε την φωτογραφία, ο Σνούπι θα πει: θέλω το καπέλο αυτό. Τέλος. Βρείτε το. Ποιος είναι αυτός, τι είναι εκεί. Στο χωράφι θέλω το καπέλο αυτό. Αν ασπλάκες για να καταλάβετε τι γινόταν. Ωραία. Εγώ έριχνα μπουκάλια νερό πάνω μου. Ναι. Με την μπλούζα κανονικά. Ναι, ναι. Για να αντέξω. Εντάξει. Δεν είναι τα σαραντάρια εδώ, δεν είναι όπως τα δικά μας. Διαφορετικά. Ναι, είναι δηλαδή, είναι πιο δύσκολα. Και ναι, εδώ το βαρύ, η βαριά η ζέστη δεν είναι 2-3 η ώρα που είναι σε εμάς. Είναι την ώρα του παιχνιδιού. Δηλαδή, εδώ βραδιάζει 10:30 το βράδυ. Ναι. Άρα καταλαβαίνεις που είναι ο ήλιος στις 6 ώρα. Να σε κάνει εικόνα... Δεν ήταν εύκολες οι συνθήκες, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Να σε κάνει εικόνα ο κόσμος, Σταύρο, να κάνεις το κεφάλι πίσω και να παίρνεις και λάγνο βλέμμα και να ρίχνεις το νερό, ή το κεφάλι κάτω το είχες? Κάτω το είχα, γιατί από πίσω είχα την τσάντα. Ωραία, αλλά ναι, θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Όπω το έκανα εικόνα εγώ. Κακό. Ναι, και μετά ήμασταν γυμνοί, εντάξει. Κανονικά. Δεν γινόταν. Θαυμάσια. Ωραία. Εντάξει, όπως είπα και στην αγάπη, δεν σπάγατε καπνά στο Βαβακόφιτο.
Σερών. Όχι, ρε, πάλι, πάλι καλά που γυρνάνε, γιατί. Ούτε βαμβάκι μαζεύεται. Όπως είναι, άστο. Άστο, παρέχουμε. Γελάτε, αλλά μιλάμε τώρα, κάναμε 200 χιλιόμετρα πήγαινε. Περπατήσαμε στις Βρυξέλλες μέσα. Ωραία, με αυτή τη ζέστη. Είναι φορά κάτι φορά, δεν είναι ευθεία. Εκεί έχει βουνά στεριό. Mm-hmm. Στο Βέλγιο. Ωραία. Έχει και λόφους και τα λοιπά. Να πείτε και ευχαριστώ που δεν πήγατε για φιλικό στο Ρέκιαβικ φέτος. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια. Εκεί στα κοντά, μια χαρά. Ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι τα πήγαμε, πήγαμε και μια μισή ώρα πριν. Εντάξει, μιλάμε τώρα, δεν είχε σκιά. Δεν είχε σκιά. Βρήκαμε μια σκιά, ήτανε όλοι. Ο πάγκος δεν κάθισε στον πάγκο. Δηλαδή εμείς κάναμε μετάδοση, δίπλα μας είχαμε τους αναπληρωματικούς. Είχε δηλαδή ένα σημείο 10 μέτρων που έκανε σκιά και καθόντουσαν όλοι εκεί. Φαντάσου τώρα τι λούκι βγάζανε αυτοί που παίζανε. Σε μια φάση που πετύχαμε στον δρομήχρονο τον Άλμεσεν, είμαστε όλοι εντυπωσιασμένοι από το γεγονός ότι παρά αυτές τις συνθήκες υπήρχε ρυθμός στο παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, ήταν αδιανόητο. Εγώ περίμενα δηλαδή να μην μπορεί να αλλάξει κανείς πάσα, εντάξει. Τώρα μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά το έργο ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά που παίζουν τώρα, όχι άμα. Εμείς βγάλαμε μπλούζες, κάναμε ράλα, ξαπλώσαμε τα χορτάρια. Το ζήσατε. Εντάξει, ναι. Ρίχαμε νερό, ναι. Ωραία. Αλλά τα παιδιά που παίζανε, εντάξει, ήταν ακραίο. Ναι, ακραίο. Ήταν δύσκολο όντως. Εντάξει. Το ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βγάλει αυτές τις μεταβάσεις με αυτές τις συνθήκες, εντάξει, μπράβο, ρε, τι να πω. Ναι. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πλήρες. Καλή άμυνα, σωστή άμυνα, προσαρμογή στα δεδομένα του αγώνα, γιατί η άντρα δεχτήκε την παράθα πόδια της. Ωραία. Γρήγορη μετάβαση, γκολ, ωραίες φάσεις, καλές άμυνες, αν εξαιρέσουμε τις τιμένες μπάλες κυρίως στο κομμάτι του man-to-man, δηλαδή στα corner κυρίως. Ωραία. Νομίζω ότι... Ας πω, πες μου τώρα τι κάνεις story. Πες μου τι κάνεις story. Λοιπόν, να μιλάω, γιατί με προκαλείς, ρε. Δεζαβού. Ωχ, ρε φίλε. Τι μην κοιτάς, ρε Σταύρο. Γύρνα πλάτη. Γύρισα. Ωραία. Ωραία. Γενικά λοιπόν από αυτές τις συνθήκες ότι ο ΠΑΟΚ απέδωσε αυτό το ποδόσφαιρο είναι προς τιμή των παιδιών. Που θα είχαν δικαίωμα να μουρμουρίζουν για το ταξίδι, να μουρμουρίζουν για τις συνθήκες. Είναι φιλικό, το έχουμε ζήσει. Ναι, ναι. Μπορεί κάποιος ακροατής να λέει τώρα εντάξει, μπορεί τι κάνανε κιόλας. Οι παίκτες δεν είναι και οι πιο καλομαθημένοι του πλανήτη. Ωραία, σε κάτι τέτοιο ξέρεις, θα κάνουν και ένα κάτω. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά του ΠΑΟΚ και δεν μιλήσανε και παίξανε και αποδώσαν καλό ποδόσφαιρο σε συνθήκες πάρα πολύ κακές. Ναι. Εντάξει, πάρα πολύ κακές. Το κακό στην προκειμένη περίπτωση βέβαια είναι ότι αυτές οι θερμοκρασίες θα είναι μέχρι το τέλος του ΠΑΟΚ εδώ. Της παρουσίας του ΠΑΟΚ εδώ. Δηλαδή όλα τα... Ο Αρναούτογλου τέλος πάντων της Ολλανδίας έχει πει ότι από εδώ και πέρα θα είναι 38, 39, θα ακουμπάει 40, που αυτό που σημαίνει ότι οι συνθήκες τέλος πάντων προπόνησης και τα δύο φιλικά που θα απομείνουν μετά, τα οποία είναι 4 και 8 το ερχόμενο Σάββατο, ειδικά αυτό της Αλταβών, 4 η ώρα, δύσκολο πολύ. Θα βλέπω εξαιρετικά χλωμό, τότε δεν θα είναι τέλος πάντων όπως θα ήθελε να είναι η ομάδα, οι συνθήκες τέλος πάντων θα δουλέψει. Και πέρσι, Σταύρο, οι δημοκρατίες ήταν οι υψηλές, βέβαια όχι του τέτοιου βαθμού που ζείτε φέτος, αλλά γενικότερα τα δύο τελευταία χρόνια στην Ολλανδία. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια ότι η βροχή ήταν. Εγώ να πηγαίνω στο Καρπενήσι από εδώ και πέρα στο τέτοιο. Καρπενήσι. Ήστε με πως πάει η ΑΕΚ στην Πολωνία που είναι φθηνό το νόμισμα. Ναι. Τι πιστεύεις. 3-5 πηγάδια Σταύρο, μια χαρά. Δροσιά το βράδυ. Μια χαρά είναι. Εγώ ψήνομαι να πάμε ένα Ρέκιαβικ προετοιμασία. Ναι. Ιδηλιακό, ναι. Ένα Όσλο. Όσλο. Μια χαρά. Ναι. Είναι και ωραία απόλυτο Όσλο. Προετοιμασία στο Όσλο. Δεν αγοράσεις, ούτε το γλυφίδι δεν θα αγοράσεις. Δύο άτομα του έχουν προετοιμασία. Ναι. Εσύ και ο Δημήτρης. Όσλο, θα μας βγει κατά 8.000, 9. Τίποτα, βγάζεις το... Εμπειρία είναι. Βγάζεις το νεφρό, το δίνεις εκεί στην Ισλανδία. Σου περισσεύουν και λίγα φράγκα να έχεις για μετά και μια χαρά. Σταύρο, υπάρχει πληροφόρηση για το τι ώρα περιμένετε τον ΕΣΥΤΗ. Πιστεύω αν ισχύσουν όλα τα δεδομένα που έχουμε στο μυαλό μας, περνάει λίγο ο τοπικός κάγκουρας μισό λεπτά και λίγο,
ναι. Αν ισχύσουν τα δεδομένα που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και δεν αλλάξει κάτι δραματικά μέσα στις επόμενες ώρες, ο ΕΣΥΤ θα προπονηθεί το απόγευμα. Ωραία. Α, κανονικά, κατευθείαν, ωραία. Έτσι πιστεύω. Θα είναι καλή εξέλιξη. Πιστεύω, μάλλον. Θα είναι καλή εξέλιξη. Εγώ γιατί είδα ότι το χαρακτηρίζουν μπάφαλο σε ένα post. Ρε Σταύρο, ήταν η μετάφραση αυτή σου κόλλησε σε ένα τον μπάφαλο. Μπάφαλο είναι Σταύρο οι ομάδες. Η ομάδα της Γκάνδης έχει το σήμα αυτό των Ινδιάνων. Έβγαινε έτσι η μετάφραση. Όχι, έβγαινε έτσι η μετάφραση. Α. Κάπου το είδα στα πεταχτά, γι' αυτό λέω. Σε αυτό που σου στείλα. Είναι το παρατσούκλι της Γκάνδης. Το συγκεκριμένο. Εμείς κρατάμε δερό. Α, ο Ινδιάνος. Ναι, ναι, κάπως έτσι, ναι. Ναι. Μπράβο. Θα με βόλευε το Μοσχάρι. Δηλαδή είναι Μοσχάρι. Υπό μία έννοια, ναι. Τι λες, μωρέ, και εσύ, ναι. Τι εσύ, αγάπη. Όχι, κακό είναι, δεν είναι ωραία. Κακό, το Μοσχάρι. Είναι. Όταν τρως τα πιστολάκια καλά είναι. Δεν τρως, Σταύρο, είναι vegan έγινε. Vegan. Αυτό το δράμα με τους vegan. Μην το αναλύσουμε ξανά, το πιάσαμε χθες. Αυτή η μάστιγα. Έχει ωραίο σχόλιο, Σταύρο, πριν πάμε στα υπόλοιπα. Ανέβασε ο Καϊτανίδης δύο φωτογραφίες και το απάντησε ο Τζοβάρας το τρίτο στη σειρά και συμφωνάζουν μπαμπά. Τρίτο γκολ για τον Καϊτανίδη. Πλάκα πλάκα. Ο οποίος λέει, βάζει τον γκολ και κάτι λέει, μαγνήτη έχω. Κάτι τέτοιο είπε. Ναι. Γενικά, ο ΠΑΟΚ πάει καλά. Τηρωμένων των αναλογιών πάντα. Πάντα, ναι. Ναι. Στα φιλικά αυτά που αντιμετώπισε ομάδες, είτε οι ισοδυναμές του, όπως είναι η Άντελεχ, που αποδείχθηκε δεν ήταν ισοδύναμη. Ήταν σε ένα επίπεδο κάτω. Με τη Σεντ Βίντεν που είναι μια μεσαία ομάδα Super League's. Δεν είναι μικρό πράγμα να κερδίσει την έδρα του αντιπάλου 0-4. Να πάει πάω στο πανεπιστημιακό και κερδίσει 0-4. Κάτι καλό θα κάνει. Και στη δική τους πρόβα general, έτσι. Ναι, ναι. Πιο προχωρημένες από την ΠΑΟΚ ομάδες. Δηλαδή και η Σεντ Βίντεν και η Άντελεχ παίζουν το Σάββατο πρωτάθλημα. Το να, τέλος πάντων, να μπορείς να αφομοιώσεις γρήγορα κάποια πράγματα που θέλει ο νέος προπονητής, κάτι που σημαίνει ότι πνευματικά αυτή η ομάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Το να μπορείς, τέλος πάντων, να αλλάξεις εντελώς την παιχνιδιού. Δηλαδή, αυτή τη μετάβαση του ΠΑΟΚ που είδαμε χθες, δεν την είδαμε όλη τη χρονιά πουθενά, έτσι. Ναι. Να βγαίνει με το που παίρνει την μπάλα με παίχτη παραπάνω. Όπως έγινε στη φάση του Πέλκα. Στον κόλ του Πέλκα το πρώτο. Γενικά, τέλος πάντων, τα μηνύματα του ΠΑΟΚ είναι αισιόδοξα. Και επειδή χθες είδαμε ένα παιχνίδι που άφησε ο ΠΑΟΚ την μπάλα στον αντίπαλο, γιατί έτσι πήγε το παιχνίδι, ωραία, έχουμε και μία εικόνα, σε πολύ πιο δύσκολο επίπεδο βέβαια, του πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Ναι. Γι' αυτό θα κάνει ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Τι θα κάνει, θα περιμένει να πάρει την μπάλα και να βγει 10-15 φορές στα δύο παιχνίδια συνολικά στο ανοιχτό γήπεδο να βρει τα γκολ που χρειάζεται. Εντάξει. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, λέω ποια θα είναι η εικόνα του αγώνα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν μπορεί να το κάνω αυτό το πράγμα πετυχημένο, πάω και στο επίπεδο απέναντι σε μια ομάδα που το επίπεδο της είναι το top, θα είναι κάτι παραπάνω από χαρμόσυνο. Εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ είναι το outsider, εννοείται ότι οι πιθανότητες είναι λίγες, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τις κυνηγήσεις τις πιθανότητες του. Δεν θα τα αφήσει συμφωνούμε, έτσι. Συμφωνούμε. Σταύρο, με δεδομένο ότι είναι ξεκάθαρο ότι κερδίζει έδαφος ο Ζαμπάνα του Λιμιού, μπορούμε να πούμε έστω και λίγο προώρα ότι καλώς εγώ των πραγμάτων κλειδώνει η τετράδα στην άμυνα και η τετράδα στην επίθεση. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο η θέση που παίζει είναι αυτή δίπλα στον Καντήτη. Ναι. Έχει δείξει ξεκάθαρα κορμό στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Άμπελ Φερέιρα. Δεν νομίζω ότι αν δεν έχουμε τραυματισμό χτύπα ξύλο δεν θα αλλάξει κάτι. Εδώ θα παίξει ο ΕΣΥΤΗ, αν υπογράψει και τελειώσουμε προθετικά και είναι καλά, ή θα παίξει ο Μίσιτς ή ο Αγκούστο. Ο οποίος δεν ήταν κακός ο Μίσιτς, έτσι είναι. Μια χαρά ήτανε. Ο Μίσιτς τα τελευταία παιχνίδια της προπονήσεως είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν στην αρχή της προετοιμασίας. Ναι. Ναι, εντάξει, δεν εγγυάται καμιά απόδοση top, απλά καταγράφουμε το ότι είναι πολύ καλύτερα. Σταύρο, για το στόχο τα λέγαμε χθες, για τον Ροντρίγκο τι μπορούμε να πούμε, μιας και έχεις εικόνα από τις προπονήσεις, εμείς μόνο από τους αγώνες. Ο Ροντρίγκο έχει ένα δεσαβαντάζ πολύ σημαντικό. Αυτό που είχαμε εντοπίσει και την ανάλυση που είχαμε κάνει στο Διπνές.
αμυντικά έχει θέμα. Έχει θέμα γιατί το ύψος του δεν είναι καλό, έχει θέμα γιατί η ταχύτητά του είναι μέτρια. Εντάξει, αριστερά κιόλας αυτό φαίνεται παραπάνω. Ο Ροντρίγκο αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια λύση πίσω από το μάτος. Όπως είχαμε πει και από την αρχή βέβαια, ότι ο Πάουκ τον απέκτησε για να έχει κάλυψη πολύ ο μάτος. Ναι. Δεν είναι επίπεδο μάτος ο Ροντρίγκο. Δεν είναι και ούτε θα γίνει ποτέ επίπεδο μάτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο μάτος ο οποίος διανύει την τελευταία χρονιά του συμβολέου του και έχει αυτόματη οψιόν ανανέωσης αν πιάσει συμμετοχές. Σιγά μην δεν πιάσει. Ναι, ναι. Σιγά μην αφήσει ο μάτος τώρα, ο καφού να ερχόταν, θέμα θα είχε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και φαίνεται δεν και τον τρόπο που αγωνίζεται και μάτος, με το ξεκίνημα. Ο μάτος με τα καλά και τα στραβά του είναι ένα παιδί το οποίο αν του άρεσε περισσότερο η προπόνηση δεν θα άφηνε ποτέ το επίπεδο της απεριστικής. Ποτέ. Θα πήγαινε μόνο σε ομάδες από καλά από τα θέματα που έπεσαν σε αυτό το επίπεδο. Ναι, ναι. Ο μάτος πληρώνει ουσιαστικά το γεγονός ότι δεν είναι λάθη της προπόνησης. Και αυτό αδικεί τέλος πάντων το ταλέντο του. Δεν υπάρχουν μπακ τα οποία έχουν καλό ύψος, καλή ταχύτητα, καλή τεχνική, που παίζουν γραμμή, που παίζουν μέσα, που βγαίνουν στον goal, που έχουν assist, που τα έχουν όλα. Αλήθεια, τον... Ο μάτος είναι μια πολυτέλεια η οποία θα μπορούσε να μην πλησιάσει ποτέ την Ελλάδα αν αγαπούσε την προπόνηση. Δεν την αγαπά. Και το ξέρουμε όλοι. Εντάξει, τον έχουμε ζήσει, τέταρτος χρόνος δεν τον πάω. Το ξέρουμε. Ειδικά τώρα στα φιλικά βαριέται να μαρκάρει, τον βλέπεις. Ωραία. Αλλά ξέρεις, ότι μόλις ξεκινήσουν τα επίσημα, πρώτη φάση και ο Νέρες μόλις πάνε να κουνηθεί, και μπάλα και πόδι και κεφάλι και αγκώνα, και όλα μαζί τα πάρει. Ναι, 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 ναι. Μετά θα ξαναπάει στο 25. Θα ξαναπλησιάσει. Δεν είναι... Αυτός είναι ο μάτος. Ναι. Αυτός είναι ο μάτος και τον περιμένουμε να παίξει ένα καθαρινικό ρόλο και ένα ηγετικό ρόλο από τη στιγμή που λείπουν ο Βιερίνια με τον Μαουρίτσιο. Αυτός ο Βαρέλα, ο Κρέσπου, ο Καντουρί, ο Πέλκας, αυτοί είναι που θα πάρουν την πίεση πάνω τους. Επίσης, να καταγράψουμε και τους δύο που για μένα είναι σε top επίπεδο σε αυτή την προετοιμασία. Είναι ο Καντουρί, ο οποίος στη θέση του είναι κανονικός ποδοσφαιριστής και φαίνεται πόσο αδικήθηκε παίζοντας τη γραμμή. Πάλι χθες είχε μόνο ουσία στο παιχνίδι του. Ωραία. Και είναι και ο Πέλκας που κάνει παπάδες, έτσι. Παπάδες. Ναι. Έχει ξεκινήσει πάλι στα κόκκινα τη σεζόν. Την υγειά του να έχει. Ναι, αυτό. Ωραία. Είναι και η απάντηση όλων όσων εύκολα λένε που πας με Πέλκα, δεν είναι για το επίπεδο. Και ποιος είναι για το επίπεδο σου, ρε, ο Φαμπάστεν. Επάρτονα. Ωραία. Ο Πέλκας αν έχει την υγειά του, ωραία. Έχει όλα τα στοιχεία, βγαίνει στον γκολ, έχει την assist, έχει την κύπας. Χθες έχει γκολ, έχει κύπας στο δεύτερο γκολ. Ωραία, έχει τρομερές συνεργασίες, πολύ καλές περιστροφές και πολύ καλή ταχύτητα. Και τι άλλο να θέλω εγώ από τους έχουν στράκερ μου, δηλαδή, για να καταλάβω. Ναι. Τίποτα, και δεν είναι το μόνο κάνει τη δουλειά που κάνει. Όπως τη θες. Δεν υπάρχει ερωτηματικό αν θα μπει άλλος στη θέση του. Ναι. Έτσι όπως είναι σήμερα. Ο Σβιντέρσκι που κάνει πολύ καλή προετοιμασία παρότι πήγε καθυστερημένα, πάλι υπολείπεται. Ναι, γιατί ο Πέλκας έχει πολλά στοιχεία μαζί. Ναι, ο Πέλκας έχει ένα πακέτο που τα έχει όλα, άλλα σε καλό, άλλα σε, ναι, σε λιγότερο καλό βαθμό, αλλά τα έχει όλα. Σταύρο, υπάρχει κάποια κουβέντα για επιθετικό ή προέχουν άλλα πράγματα και όταν θα φτάσουμε... Όχι. Καμία κουβέντα για επιθετικό. Όταν, για να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται, ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει την Εσίτη και μετά θα πάει στις λογικές δανεισμών. Δηλαδή αν κλείσει και ο Κοντράο στην πόρτα και κλείσει το θέμα οριστικά, γιατί ακόμα ανοιχτό είναι, ο ΠΑΟΚ θα πάει για δανεικούς από εκεί πέρα. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα λόγω Financial Fair Play να ανοίξει άλλα οικονομικά μέτωπα. Υπάρχει περίπτωση από αυτά που ακούς και μαθαίνεις ή ακόμα και η αίσθησή σου είσαι πολύ πυρός πλέον, να πάει ο ΠΑΟΚ με Ακπόν, Σβιντέρσκι κατά συνθήκη Πέλκα που εκεί που το χρησιμοποιεί και Γαϊτανίδη με αυτούς τους τέσσερις να βγάλει τη σεζόν. Πιστεύω μετά τις 31 Αυγούστου δύσκολα να το κάνει αυτό. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι σε κάποια φάση κάτι θα πάρει μπροστά.
έστω ένα striker για κάλυψη του Ράκπομπ. Ναι. Είναι ο μόνος καθαρός που υπάρχει. Αλλά πριν είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Να έχει τουλάχιστον να έχει κλειδώσει τους ομίλους του Europa, αν αποκλειστεί από τον Άγιαξ, ή στο θετικό σενάριο να έχει μπει στους ομίλους, όπως θα πήρε τα 25 ο άλλος, ξέρεις τώρα τι κάνει, πάρτε τα. Πάρε αυτόν, πάρε τον άλλον, πάρε τον παράλληλο. Πάντως εντάξει, αλλά αυτό λέγαμε και με την αγάπη νωρίτερα, έγινε μια ψιλοδουλίτσα, δηλαδή απαλλάχθηκε ο ΠΑΟΚ τυπικά από το συμβόλαιο του Χατσερίδη. Πάει προς πώληση ο Χατζησαΐας με ένα ποσό. Ο Χατζησαΐας δεν ήταν στο δικό του payroll, πες. Ναι. Αλλά θα βάλει, ξέρω εγώ, 500.000 στο ταμείο. Κάτι είναι. Ωραία. Έβγε και ο Κίτσου. Εντάξει, ψηλά είναι αυτά σε σχέση με αυτά που πρέπει να δώσει ο ΠΑΟΚ μετά που δίνει ο Σαββίδης, αλλά είναι και αυτά μια ελάφρυση του προπολογισμού. Η ελάφρυση είναι, αλλά ο Ισίτη είναι κανένα 2 εκατομμύρια αγορά μόνο. Ναι. Βάλε και το συμβόλαιό του, βάλε και τη διάρκεια του, βάλε και 1.200. Αντίο ζωή. Σταύρο, και να κλείσουμε γιατί δεν ξέρω αν περνάει ο και το μικρόφωνο. Ο Μιλέν κάνει προπονήσεις στη Μεσύμβρια. Ναι, ναι, ναι. 600.000 κάνει προπονήσεις στη Μεσύμβρια. Και ένα 600 αγορά. Μαθαίνεις τίποτα για το θέμα των τηλεοπτικών, γιατί είδα ότι ένα ποστάρισμά σου στο Facebook. Κοίτα, τώρα. Τα τηλεοπτικά έχουν παγώσει. Εντάξει. Έχουν παγώσει και αυτό δημιουργεί ένα έξτρα πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε συμβιβαστεί στην ιδέα ότι κλείνει στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ προφανώς με τη νέα κυβέρνηση έχει άλλους σκοπούς για την κρατική τηλεόραση, οι οποίοι όμως θα πρέπει να οριστούν άμεσα. Αυτή τη στιγμή ο ταμπλούχος ΠΑΟΚ είναι έρμεος στις διαθέσεις μιας κυβέρνησης που λόγω της σχέσης με τον Μαρινάκη δείχνει εχθρική σε αυτόν. Εγώ γενικά με τα κρατικά μέσα έχω μία άρνηση, δηλαδή ναι. Θεωρώ ότι η ΕΡΑ είναι ένα όργανο επικοινωνιακό των αντιπάλων και θεωρώ ότι η ΕΡΤ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ πολύ χειρότερα από ό,τι αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Εντάξει. Η στελέχωση, η δομή των μέσων αυτών είναι έτσι ώστε να έχουν πάντα βάντα οι άλλοι. Όταν λοιπόν φτάνει στο σημείο ΠΑΟΚ να είναι ένα βήμα από την υπογραφή του συμβολέου με την ΕΡΤ και αυτό παγώνει, προστίθεται άλλη μία αρνητική συμπεριφορά της παύλα κυβέρνησης απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο μόνος που δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο τηλεοπτικών με την ΕΡΤΕΒΕΛ. Άρα ο ΠΑΟΚ λοιπόν τι θα έχει, την επιλογή του Open. Θεωρώ αστείο ο Σαββίδης να τα βγάζει μια τσέπη να βάζει την άλλη. Ναι. Εντάξει. Να μου πεις θα πάρει έσοδα. Θα πάρει. Ναι. Αλλά δηλαδή τι, ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που το κάνει αυτό. Ας τα πάει και ο Ολυμπιακός στο One. Γιατί δεν τα πάει. Ή μήπως όταν τελειώσει η συμβόλαιο με την Νόβα θα δούμε τον Ολυμπιακό στην Νέα με καμιά 12-13 εκατομμύρια. Το δεύτερο. Μάλλον. Ωραία, ναι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει, και εδώ φταίει και ο ΠΑΟΚ βέβαια. Εντάξει, τόσα χρόνια τους λέμε, ρε, εσείς ασχοληθείτε. Έχει η ΕΡΑ, δεν μπορεί να βγάλει δύο εκπομπές η ΕΡΑ από Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πω εγώ να ακούω το Σαντορινέο και το Γάφτα. Δηλαδή τι, έχασε κανένα στοίχημα. Να βγάλει, είναι κρατικό μέσο. Από πού και σπου, ωραία, εκπομπές κάνουν μόνο άσχετη σε θέματα πάω, σε ένα κρατικό μέσο. Και άλλοι. Εγώ σου λέω, άμα κάνουμε ένα quiz τώρα και πούμε πώς έπαιξε ο ΠΑΟΚ χθες. Σε αυτούς που κάνουν εκπομπή στην ΕΡΑ, υπάρχει ένας που να ξέρει. Όχι μάλλον. Μπα. Γιατί. Γιατί εγώ πρέπει να τα ανεχτώ αυτό το πράγμα σαν οργανισμός. Τι κάνω, δημόσιες σχέσεις με κάποιον που με έχει στο περιθώριο. Είμαι ταμπλούχος και δεν υπάρχω πουθενά. Μου έλεγε ο πολύ καλός συνάδελφος Σταύρος Σουντουλίδης πριν ότι όταν ήταν στην Νικήτη και έπιανε μόνο αέρα για να μάθει θέματα του ΠΑΟΚ, να ακούσει ΠΑΟΚ και τα ξέρει, γιατί μιλάμε για γκουρού, έτσι είναι Σταύρο μου. Για να ακούσεις ΠΑΟΚ πόση ώρα έκανες. 20 λεπτό. Μιλούσανε για τον Ολυμπιακό, την ΝΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, την Τρίγλια, τον ΠΑΟΡΟΥ. Ωραία. Τα Σεπόλια. Ήταν η περίοδος τώρα στις σχέσεις. Ήταν η περίοδος του Αγγελάρα, ναι. Που τον φάγανε με αναμόγια, που τον στήσανε. Ναι, μπράβο Σταύρο, πέστε. Σταύρο, θυμάσαι πολύ καλά το ταξίδι μας πρόπερσι στη Λαμία, όχι πέρσι στη Λαμία, στο 02, που ακούγαμε ένα 50 λεπτό για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, το σχεδιασμό και πάω και να ακούσαμε ποτέ. Ποτέ. Το θυμάσαι εκείνο, μια χαρά. Μα εγώ έλα δεν ακούω ποτέ όταν ήμουν στον Νίκη.
Ναι. Ακούμε μόνο όταν πάμε ταξίδι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ και το ΟΚ θα πρέπει σε κάποια φάση να αποφασίσει ότι τουλάχιστον ότι αυτή είναι απέναντι, δε φίλε. Είμαστε απέναντι. Ή θα κάνετε το δίκαιο ή είμαστε απέναντι. Όσοι και δεν κάνετε το δίκαιο και δεν είμαστε απέναντι. Και στο φινάλε γιατί να μην κάνετε εγώ σε στάβος δημόσιες σχέσεις. Ποιος ξέρει, μπορεί να βρω κανένα φίλο βουλευτή να με βολεύσει και μια στην ΕΡΤ. Ψέματα. Γιατί εγώ χαζός είμαι. Όταν γίνει αυτό πάρε με για βοηθό σου. Αν είναι να κοιτάει ο καθένας τον κόλο του, είναι το μόνο εύκολο. Εσύ όμως αν θες να μεγαλώσεις σαν οργανισμός, θα πρέπει να αποφασίσεις ποιοι είναι οι φίλοι σου και ποιοι είναι οι εχθροί σου. Ωραία. Αποφάσισε. Δεν είναι κακό, αρσενικό είναι. Φίλοι, έτσι όπως μου εξηγήσε, δεν μπορούμε να είμαστε τα κύμια. Ωραία. Από εδώ και πέρα θα δεις. Δηλαδή, εγώ τι θα έκανα, αν ήμουν είπα ΠΑΟΚ. Ωραία, πώς κάνω κάθε μέρα στο στάτους μου. Καλημέρα από την Ιδιόλος Κιάκος στην Θεσσαλονίκη. Ωραία, θα έγραφα κάτι καλημέρα στους, ξέρω εγώ, της ΕΡΤ. Κάθε μέρα. Εντάξει. Γιατί εγώ το βλέπω να έρχεται το έργο. Να είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που ήταν. Ναι, κάποια σημάδια υπάρχουν. Για να κυβερνήσουν, ναι. Θα κάνουν, ξέρω εγώ, κάποια δικά τους πράγματα που είναι κόντρα στα θέλω του χρηματοδότη. Αλλά εκεί που ο χρηματοδότης φαίνεται στο ποδοσφαιρικό, θα του κάνουν όλα τα γούστα. Ήδη οι επιλογές είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είμαστε χαζοί, τα βλέπουμε. Άρα λοιπόν, ας αποφασίσει γιατί γρήγορα θα κάνει με τα τηλεοπτικά, να παλάβουμε και εμείς τα μέτρα μας. Ωραία. Να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ και ποιος θα κάνει, όχι ο Κόλκας. Ο Κόλκας δεν είναι ο ΠΑΟΚ, ο Κόλκας είναι ένας δημοσιογράφος που ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Και από εκεί πέρα βλέπουμε. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι ο ταμπλούχος, ο αίτητος ταμπλούχος, ο υπεσφίχτης των δύο υπήρων τέλος πάντων. Ωραία, να μην έχει τηλεοπτικά. Ναι, να μην έχει τηλεοπτικά. Περίπου ένα μήνα να ξεκινήσουν οι εγχώριες διοργανώσεις. Και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προσθέσει στο Financial Fair Play το τηλεοπτικό συμβόλαιο που θα τον ελαφρύνει. Και δεν μπορεί να κάνει τις μεταγραφικές του κινήσεις όπως θα ήθελε. Αλήθεια. Αυτή είναι η κατάσταση. Εξαιτίας αυτών, ο ΠΑΟΚ δεν συμφώνησε με κάποια κυβέρνηση, με την ΕΡΤ συμφώνησε. Άλλαξε κυβέρνηση, τι με ενδιαφέρει εμένα σαν ΠΑΟΚ αν άλλαξε κυβέρνηση. Εδώ έχω κάνει μια συμφωνία. Το πρωτάθλημα των Πρεσπών, έτσι λέγανε, που έχουν κάνει κολοτούμπα στην πρώτη εβδομάδα όλοι για την πόσο καλή συμφωνία ήταν των Πρεσπών, όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατίας αυτό λένε. Και αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς, για μερικούς. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι η πολιτική έχει την κολοτούμπα μέσα, αλλά εδώ το βάλλονται κατά το ΠΑΟΚ με τη συμπεριφορά τους αυτή. Ο νταμπλούχος υπερσφίχτης Ελλάδος δεν έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ο αίτητος. Ο δεν χάνω ποτέ. Τελευταία ήταν στο πρωτάθλημα. Ωραία. Τι να, δηλαδή... Η Χρυσή Αυγή ήταν στη Βουλή. Μάρτιο του 18 στην Τρίπολη. Μάρτιο του 18 και τώρα τι έχουμε, Ιούλιο του 19. Θα αλλάξει δεκαετία και δεν θα έχω χάσει στέργιο μου. Και δεν έχω τηλεοπτικό. Μάλλον έτσι είναι Σταύρο μου, αλλά μάλλον θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ λίγο να αφήσει και την πολλή ευγένεια. Εγώ το λέω χρόνια. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι σε διακοπές γενικά. Ναι. Να είναι εξαιρέσει τον Μπράγκο. Που αναγκαστικά είναι η περίοδος που δουλεύουν τεχνικοί διευθυντές στο κομμάτι των μεταγραφών, γιατί γενικά ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να είναι στην καθημερινή δόντα της ομάδας, σε αντίθεση με όσα κάνανε οι προηγούμενοι, που εμφανίζονταν μετά από 3 μήνες μαφρισμένοι στην προπόνηση. Ωραία. Ναι, ας αφήσει τις διακοπές λίγο λοιπόν και ας αρχίσει να ασχολείται με αυτούς εδώ. Αλλά όχι να βάζει μπρίζες σε εμάς και να μην ασχολείται ποτέ επίσημα. Ναι. Δεν χρειαζόμαστε πίσω, εμείς από μόνοι μας μπαίνουμε. Αλήθεια είναι γι' αυτό. Μάλιστα. Αυτά. Σε αφήνουμε λίγο να πιεις το καφέ σου για να υποδεχτείς τον εσύ όπως πρέπει. Κυριακοντάνη, συνάδελφε, ευχαριστώ παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Είμαστε καλά. Τελείωσε το διάγγελμα. Το μανιφέστο τέλος. Εντάξει. Ωραία. Αυτά.
Μπράβο, Σταύρο. Πάντα τέτοια. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, Σταύρο, και εμείς. Καλό μεσημέρι. Εγώ, αγάπη, δεν είμαι περήφανος, δεν πήρε τηλέφωνο και μου έχω συνέντευξη. Πω, το θυμήθηκε, είπα και εγώ το ξέχασα. Ναι, είσαι επειδή πουλάς τρέλα, γι' αυτό. Χάθηκε τόσο καιρό μηνύματα μας στέλνεις. Ε, τώρα σε πήρα τηλέφωνο. Τι, βαριώσου να γράψει, την πληρώσαμε εμείς. Στην έκοψα εντελώς. Τη χάσαμε. Χάσαμε ένα κομμάτι. Μέχρι να πάρω χαπάρι δεν δουλεύει. Το θυμάμαι όμως. Ρε εσύ αγάπη. Τι ωραία, τέλος πάντων. Τι τραβάς, Σταύρο, μπράβο για την ανοχή σου, ρε φίλε. Και την υπομονή σου σε τέτοιες ώρες. Μία φορά πήρα τηλέφωνο, δεν πειράζει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Τα υπόλοιπα στις επόμενες εκπομπές. Στο Γιώργο Ζαγόρα. Λοιπόν, το ξέχασε. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα για να πούμε στην τελική ευθεία. Μαζί μας ο Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής στις καλύτερες μέσες αγοράς, επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι, με προϊόντα από τους κορυφαίους οίκους της Ευρώπης και φυσικά δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτίκα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Μαζί μας είναι και τα Naxus, με πολλές επιλογές για γυναίκες, άνδρες και παιδιά, σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Πολλά είναι και τα καταστήματα και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos και Τσιμισκή Μέρος Εντέλους και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, πάω 24 στο Λίμπερο 107,4 για το τελευταίο τέταρτο σήμερα. Τέταρτο. Στο σημερινό πάω 24, καθώς ο Σταύρος είχε πολλά να πει και δεν τον διακόψαμε. Τέταρτο, αγάπη. Τέταρτο. Λοιπόν. Στέριο, τι είχες να πεις εδώ για την κυρία που εκνευρίστηκε με το σύζυγο και του έσπασε το λάπτοπ στο κεφάλι επειδή κοίταξε άλλη γυναίκα. Ακραία συμπεριφορά θα έλεγα. Λίγο υπερβολική την. Εγώ την είδα πολύ ψύχρεμη στο βίντεο, απορώ γιατί τους έκανε εντύπωση. Ναι. Επειδή τον κυνήγησε λίγο τώρα υπερβολική. Λίγο στο διάδρομο και το χτυπούσε σε όλη τη διαδρομή. Και ο κύριος δεν είναι και πολύ ρε παιδί μου, έτσι, πες το εύκολο στόχος. Πες το κάπως έτσι. Δεν ήταν. Είναι μπαμπάτσικος. Μπαμπάτσικος δεν ήταν. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε. Βαρέλα και εσύ τι μαζί ήταν. Δεν ξέρουμε την αλήθεια. Κοίταξε άλλη γυναίκα, πώς την κοίταξε. Το βίντεο δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Ναι, ήταν λίγο. Θέλω κάτι πιο καλό. Παρακαλώ. Στην είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ωραία, λέμε, ναι, ναι, ναι. Έπεσε το ίντερνετ. Έπεσε το ίντερνετ. Το net, όπως λένε. Έπεσε το ίντερνετ. Το net, όπως λένε μερικοί. Η γυναίκα λέει, έσπασε το λάπτοπ στο κεφάλι του άντρα της, γιατί κοίταξε άλλη γυναίκα σε πτήση από το Λος Άντζελες στο Μαϊάμι. Βγαλμένα από τη ζωή. Για το Μαϊάμι στο Λος Άντζελες θα σας γελάσω. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή. Ενδεχομένως στην επόμενη ώρα. Γιατί πράγμα. Να έχουμε νέα από τον ΕΣΥΤΙ. Α, τον ΕΣΥΤΙ. Θα πάει στο χώρο, στο αυτό είναι. Ο Γιώργος Ζαγόρας ακολουθεί, Χρήστο, Οπότε θα μείνετε στο Λίμπερο. Θα γκρεμιστεί η πολυκατοικία στα επόμενα 10 λεπτά, θεωρείς? Έχει πιάσει πολύ. Κάνουν πολλές εργασίες κάτω. Ναι, απλά είμαστε στον έκτο. Η εργατικότητα. Είμαστε στον έκτο. Μάλλον στον πέμπτο κινούνται τα έργα. Αρχίζω λίγο να φοβάμαι με αυτό που ακούω, δεν ξέρω. Δεν θα πέσουμε στον πέμπτο, να ξέρεις πάντως. Τα θεμέλια είναι πολύ γερά. Ναι. Στην οικοδομή. Okay. Οκ, εντάξει. Μόνο αυτό δεν έχει συμβεί αυτό το διάστημα. Να γίνει και αυτό. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, τα καλύψαμε νομίζω όλα και για το φιλικό και για το κομμάτι των μεταγραφών. Είπαμε το εσύ τι αναμένεται στο host της Ολλανδίας και ουσιαστικά μέσα στην ημέρα θα υπάρχουν και πολλά και γύρω από αυτόν. Αν θα προπονηθεί και το απόγευμα, όπως είπε και ο Σταύρος. Η πρώτη γνωριμία με την ομάδα, με τους παίκτες, με το τεχνικό επιτελείο, με όλους. Περιμένουμε και το Χατζησέ για το οποίο είναι ανοιχτό. Αν θα πάει σήμερα αύριο στην Τουρκία για τη Ρίζεσπορ και να κλείσει ουσιαστικά και το δικό του ζήτημα. Το Κουεντράο είναι ανοιχτό την ώρα που στην Πορτογαλία μιλούν για πολύ καλές και προχωρημένες επαφές με την Πόρτο και ότι ίσως να κλείσει εκεί. Από την άλλη δεν υπάρχει και οριστική απάντηση μάλλον του παίκτη στον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν καίγεται κιόλας, δηλαδή όταν ζήτησε τη δεύτερη διορία ο Κουεντράο, ο ΠΑΟΚ okay, δεν είχε κάποιο θέμα γιατί δεν καίγεται από πλευρά του. Υπάρχει και αυτό το σοβαρό οικογενειακό θέμα προφανώς που παίζει το ρόλο του. Νομίζω αυτά στο κομμάτι έτσι το ποδοσφαιρικό. Ναι, και είναι αυτά που λέγαμε, τα έχουμε καλύψει νομίζω και τα συμπεράσματα το φιλικό. Το κυριότερο συμπέρασμα είναι ότι έχει καταλήξει στην ενδεκάδα, στα 10 ενδεκάδα της τουλάχιστον, ο Αμπέλ Φερέιρα. Δηλαδή πάμε για την πεντάδα στην άμυνα τη γνωστή μαζί με Πασχαλάκη.
ο Ροντρίγκο δεν έδειξε σαν αριστερός μπακ ότι μπορεί να βγάλει το Γιαννούλη εκτός ενδεκάδας. Το ξέραμε εκ του προτέρων ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον Ροντρίγκο να παίζει στα αριστερά. Το δοκίμασε ο Αμπέλ Φερέρα και σε προπονήσεις και σε φιλικά, είτε μετά από επιθυμία είτε κατά ανάγκη. Σε μέτρια νερά κινήθηκε ο Βραζιλιάνος, που ξεκάθαρα εντάξει, στη φάση αυτή δεν μπορεί να εκθρονήσει από την ενδεκάδα τον Μάτος. Οπότε πάμε για την γνωστή πεντάδα. Η τετράδα στην επίθεση νομίζω έχει ξεκαθαρίσει, αφού ο Ζαμπά και στα φιλικά και στις προπονήσεις είναι σε ένα υψηλό επίπεδο και δείχνει να έχει αφήσει πίσω το κακό δίμηνό του στο τέλος της περσινής σεζόν. Μακάρι να μην επιστρέψει αυτό, γιατί όντως είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει πάρα πολλά και με ασίστ, όπως έκανε χθες, εντυπωσιακή ενέργειά του και στα γκολ και γενικότερα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο ο καλός Ζαμπά. Αριστερά θα είναι ο Μπίσεσβαρ, δικαιολογημένα επίσης, και μαζί με τον Ακπομ ο Πέλκας επίσης δικαιολογημένα. Ο Ελ Καντούρι δείχνει να κλειδώνει θέση δικαιολογημένα με την εικόνα του και συνδυασμό με τη λειψανδρία που υπάρχει στα χαφ σε γενικές γραμμές. Άρα, ποιο είναι το ερωτηματικό, αν έρθει με το καλό ο Εσίτη και δεν έχουμε κάποια τεράστια έκπληξη τελευταία στιγμή, αν θα μπορεί ο Εσίτη να αγωνιστεί δίπλα στον Ελ Καντούρι ή αν κρίνει ο Αμπέλ Φερέρα ότι 2 εβδομάδες δεν είναι αρκετές για να καλύψει το χαμένο έδαφος και πάμε σε ένα δίδυμο είτε Ντόγκλας Ελ Καντούρι, γιατί νομίζω ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα που έχει, το μικρό πρόβλημα από το πρώτο τελευταίο φιλικό Βραζιλιάνος, μπορεί να κάνει και προπόνηση κανονικά σήμερα, ή θα δούμε το Μίσιτς δίπλα στο Μαροκινό. Δεν φαίνεται να υπάρχει έδαφος να δούμε τον Κάτσε, που δεν ξέρω τι θα γίνει στην περίπτωσή του όταν έρθει με το καλό Εσίτη, μήπως πάρει το δρόμο της αποχώρησης μετά από πάρα πολλά χρόνια, παιδί του ΠΑΟΚ, όπως και ο Κίτσκιου και ο Εργούς Κάτσε. Αυτά είναι τα δεδομένα και από εκεί και πέρα θα έχει στα πρώτα μάτς, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα έχει εναλλακτικές λύσεις στον Ροντρίγκο, θα έχει εναλλακτική λύση τον Στοχ για τις πτέρυγες της επίθεσης, τον Σβιντέρσκι για την επίθεση, τον Νίγκασον για το κέντρο της άμυνας, τον Ροντρίγκο στα δεξιά. Στα αριστερά δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα προλάβει να πάρει παίχτη πριν τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Και κάπως έτσι θα πάει ο ΠΑΟΚ να πετύχει τη μεγαλύτερη πρόκριση στην ιστορία του. Όχι μόνο ονόματος του Άγιαξ και της δυναμικής του, αλλά και τις φάσεις που τον πετυχαίνει. Δηλαδή, σε άλλη φάση ήταν ο Άγιαξ το 2000, σε άλλη δεκαετία του 2010 και τώρα είναι σε άλλη φάση, δείχνει να επιστρέφει στα επίπεδα που έφτασε στα μέσα της δεκαετίας του 90, με εκείνη την απίστευτη ομάδα που είχε χτίσει ο Φανγκάλ και κατέκτησε και το κύπελο πρωταθλητριών, το Champions League. Σε αυτή τη φάση είναι πάλι ο Άγιαξ. Θα είναι τεράστια υπόθεση για τον ΠΑΟΚ, το μεγαλύτερο παράσημο στην ευρωπαϊκή ιστορία του, να του κόψει τον δρόμο στο ξεκίνημα του Champions League. Την ομάδα που λίγο έλειψε να κατακτήσει το περσινό τρόπαιο. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το ξεκίνημα του Αυγούστου και φυσικά το μάτς της 13 Αυγούστου. Ναι, για τους αγώνες με τον Άγιαξ. Και είναι και αυτό που είπε και ο Αμπέλ Φερέιρα, ότι ουσιαστικά το χθεσινό φιλικό και τα 2 του Σαββάτου είναι έτσι κάποιες καλές πρόβες για να καταλάβουν και οι παίκτες ότι μέσα από τέτοια παιχνίδια χτίζεται η ομάδα. Είναι σημαντικό ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλέον χαρακτήρα νικητή, ότι έχει μπει αυτό μέσα του. Το λέει συνέχεια και ο Πορτογάλος, ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει πάντα είναι η νίκη, ό,τι και αν είναι, είτε είναι φιλικά είτε είναι επίσημα παιχνίδια, δεν έχει σημασία. Και από όσα είπε ο Ακπόμ, νομίζω φάνηκε αυτό. Δηλαδή, και αυτός εκεί στάθηκε. Και μάλιστα είναι ωραίο αυτό που είπε ο Ακπόμ, ότι και ο Άγιαξ αντίστοιχα, όπως και ο ΠΑΟΚ, σκέφτεται ότι απέναντι θα βρει τον νταμπλούχο Ελλάδος, τον αίτητο κιόλας νταμπλούχο Ελλάδος, και μια ομάδα που τρέχει ένα απίστευτο σερί. Δηλαδή, όπως για τον ΠΑΟΚ, προφανώς ο Άγιαξ ήταν ο πιο δύσκολος αντιπάλος από αυτούς που θα μπορούσε να βρει. Ναι, θα μπορούσε να βρει σίγουρα πολύ πιο εύκολους αντιπάλους και το λέγαμε κιόλας. Αλλά αντίστοιχα και στον Άγιαξ δεν νομίζω ότι υποτιμούν τον ΠΑΟΚ. Αυτό φάνηκε και από τις πρώτες τους δηλώσεις μετά την κλήρωση. Όλοι στέκονται στην πορεία του την περσινή. Όλοι στέκονται στο σερί. Σίγουρα και εκείνοι το βλέπουν σαν κάτι δύσκολο. Στο μεταξύ, πριν κλείσουμε, συμβαίνουν φοβερά πράγματα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Δηλαδή, η Κύπρος ανοίγει τη διαφορά της από την Ελλάδα.
κάτι που αν το λέγαμε πριν από 10 χρόνια θα φάνταζε επιστημονική φαντασία. Έχουν περάσει ήδη στο δεύτερο γύρο του Europa League η ΑΕΚ Λάρνακας και ο Απόλλωνας Λεμεσού. Εκθές κέρδισε ο ΑΠΟΕΛ 1-0 μέσα στην έδρα της Σουτζέσκα και νομίζω ότι θα περάσει στο προκριματικό γύρο του Champions League ολογικά και εκτός απρόπτου. Ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία με την Πλιζέν και έτσι η Κύπρος άνοιξε και άλλη τη διαφορά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στη 16η θέση της λίστας. Η Κύπρος είναι στη 15η. Εάν παραμείνει μετά το τέλος της σεζόν η Ελλάδα σε αυτή τη θέση, αγάπη, στη 16η, και επειδή επίκειται και η δημιουργία του Europa League 2 και θα έχουμε δηλαδή τρεις διοργανώσεις, Champions League, Europa League 1, Europa League 2, η Ελλάδα τη μεθεπόμενη περίοδο θα βγάλει μία ομάδα στο Champions League, καμία στο Europa League, που δεν σας αρέσει κιόλας, σε ορισμένους. Ναι, γιατί είμαστε συνηθισμένοι. Ναι, και τρεις στο Europa League 2. Μαζί με Γεωργία, φαντάζομαι, Αλβανία, Τατζικιστάν, Φιλανδία, Φερόε και όλα τα λοιπά. Τα πράγματα δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολα, γενικότερα για τις ελληνικές ομάδες. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να βγαίνει πρωταθλητής στα επόμενα 30 χρόνια και να έχει αυτή τη θέση που θα τον οδηγεί στον προθάλαμο του Champions League, αλλά γενικότερα το σενάριο να βγάζει η Ελλάδα μία ομάδα στο Champions League στα αποκριματικά, καμία στο Europa League και τρεις στο Europa League 2, πραγματικά είναι καταστροφικό και δεν ξέρω εάν μπει σε εφαρμογή αυτό το πλάνο, πώς θα καταφέρει η Ελλάδα να κερδίσει και πάλι δεύτερη θέση στο Champions League, να κερδίσει 2-3 ομάδες στο Europa League και να κερδίσει άλλες 2-3 ενδεχομένως στο Europa League 2. Αλλά γενικότερα τα πράγματα δεν εξελίσσονται ομαλά και φταίει γι' αυτό όλες οι ελληνικές ομάδες. Φταίει και ο ΠΑΟΚ, γιατί τα προηγούμενα χρόνια η βαθμολογία του είναι κάκιστη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Πρόπερσι ήταν ο αποκλεισμός από την Έστερσουτ στο ξεκίνημα. Πέρσι ήταν η κακή πορεία στο Europa League, που όχι μόνο ο ΠΑΟΚ δεν προκρίθηκε, αλλά πήρε και ελάχιστους βαθμούς. Γενικότερα, δεν θα πω εγώ αυτήν την ιδέα για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου να πάρουν οι ελληνικές ομάδες βαθμούς. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Νομίζω σε ένα βαθμό, αν εξαιρέσουμε ανθρώπους 60-70 εβδομηντάριδες που έχουν μεγαλώσει αλλιώς με το ποδόσφαιρο, νομίζω όσοι το λένε άλλοι είναι και λίγο πολύ υποκριτικό. Εγώ το λέω ευθαρσώς. Καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει να μαζεύει βαθμούς όσο γίνεται περισσότερους, να βελτιώσει τη δική του βαθμολογία. Και αν τώρα και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες ακολουθήσουν, οκ. Αν δεν ακολουθήσουν, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον να φροντίσει για τη δική του καλή παρουσία στα ευρωπαϊκά κύπελα. Αλλά γενικότερα τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τις συνδέσεις μας με τον Σταύρο και την Ελένη όλες αυτές τις μέρες και μέχρι η ομάδα να επιστρέψει στη βάση αλλά και στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια μας την προσφέρουν η Άρκον Ελλάς, η καλύτερη επιλογή για αν χρειάζεται το κατάστημά σας ράφια, παράδειγμα αν έχετε φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και χρειάζεται ράφια, η Άρκον και τα κατασκευάζει και σας τα τοποθετεί ανάλογα με τις επιθυμίες σας σε ό,τι διάσταση θέλετε και ανάλογα το χώρο σας. Άρκον Ελλάς θα τη βρείτε στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου στο τηλέφωνο 2310-723-240, υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα, υπάρχει και το arcon.gr. Επίσης προσφέρουν την προετοιμασία το Auto Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις φανοποιείου, βαφείου, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, εάν χρειαστεί να αφήσετε το δικό σας στο Auto Καλογεράς. Τρία καταστήματα, στροφή Τριανδρίας Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη, δηλαδή και ανατολικά και δυτικά και στο κέντρο και φυσικά στο autokalogeras.gr. Την τριάδα των χορηγών της προετοιμασίας κλείνουν οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος που φροντίζουν για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας και για τα συμφέροντά σας πριν και μετά την ασφάλιση, χωρίς καμία ταλαιπωρία. Από 59 ευρώ το εξάμεινο για όλη την Ελλάδα, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς και γενικότερα χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2310-911-701, είτε ασφαλίζεστε για πρώτη φορά το αυτοκίνητό σας αν είστε νέοι οδηγοί ή αν είστε παλιότεροι. Πριν ανανεώσετε την ασφάλειά σας, κάντε μια ερώτηση στον Μαργαριτόπουλο για να επιλέξετε την ασφάλεια που σας συμφέρει. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα ήταν ο Φτίκας.
πλακάκια και είδη υγιεινής, με πάρα πολλές προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνας 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω του κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Παρέα μαζί ήμασταν και σήμερα τα ΝΑΚ, με πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες, σε πολύ καλές τιμές. Τη μισή μέρα στο τέλος είναι το νέο κατάστημα και πλατεία για Σοφίας με εταιρεία Κόσμος, Ελευθέριος Βενιζέλος και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Οποιαδήποτε εξέλιξη με το που πατήσει το πόδι ο Εσίτης στο Χόρστ θα το μάθετε πρώτη στο Λίμπερο. Θα ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας από τις 2 μέχρι και τις 5. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Από εμάς καλό μεσημέρι. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12.